FM 102. Γιορτινή ατμόσφαιρα με την καλύτερη μουσική υπόκρουση. Χρόνια πολλά. Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday. Κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Αγορίνος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών. Αθλητικά gossip. Συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday. Κάθε Δευτέρα 8 με 10 το βράδυ στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός του Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Όνειρα από οργάντσα. Ευχές που μυρίζουν τριαντάφυλλο. Χαμόγελα σαν κρίσταλα Σβαρόφσκι. Αερόστατο γιατί είστε ξεχωριστοί. Το ίδιο και το event σας. Αερόστατο. Διοργάνωση γάμου, βάπτισης και θεματικών πάρτις. Με έμπειρους ψυχαγωγούς. Πρωτότυπα κεράσματα όπως καρότσι παγωτού, συντριβάνι σοκολάτας, καρότσι popcorn και πολλά άλλα. Αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση. Προτείνουμε τα καλύτερα σε μπομπονιέρες, σετ νονού και κουμπάρου. Ονειρεμένες μπαλονοσυνθέσεις για κάθε περίσταση. Αερόστατο. Αερόστατο. Μόνο εδώ, σετ νονού, Μάκης Τσέλιος. Ιδιαίτερα παιδικά φορέματα, Κύρεϊ Σούι, Αερόστατο, Καζαντζάκη 27, με εμπειρία στο χώρο και πάθος για δημιουργία. Εξασφαλίζουμε το δικό σας παραμύθι. Τηλέφωνο 28310-21708. Γλυκά μου αυτοκινητάκια, ήρθε και η δική μου ώρα για χτέο. Κάλεσα λοιπόν 10600 και πήγα το Vision. Εκεί έμαθα ότι η αεροσακή μου είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Αλλά μου βρήκαν τζόγο στον πίσω άξονα. Για να πάτε και εσείς στα Κταίωτο Vision, καλέστε 28310-75000 για Κταίωτο Vision. Τώρα στο Κταίωτο Vision Ρεθύμνου πρωτοπορούμε. Οι μόνοι που διενεργούμε έλεγχο διασκευής υγραεριοκίνησης. Οι μόνοι που σας παρέχουμε δωρεάν επανέλεγχο. Και για έλεγχο βαρέων οχημάτων Κταίωτο Vision. Και για έλεγχο δικύκλων Κταίωτο Vision. Πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πλατανιά Αρκαδίου. Μπακαλόγατος, το πρώτο μεζεδοπωλείο στην προτίμησή σας. Μπακαλόγατος, εσύ και εγώ τον μπακαλόγατο. Μπακαλόγατος, το καλύτερο στέκι της πόλης με ζωντανή μουσική μέχρι το πρωί. Μπακαλόγατος, πλατεία Πετυχάκη 15. Τηλέφωνο 28310-20550. Κινητό 6979-636-799. Να πας. Μπακαλόγατος, οι μεζέδες στην καλύτερη εκδοχή τους. Είσαι στην παλιά πόλη και ψάχνεις πάρκινγκ. Βρήκες θέση στο Old Town Fortezza. Είσαι στην περιοχή του Κολυμβητηρίου και κάνεις κύκλους εδώ και ώρα με το αυτοκίνητο. Βρήκες θέση στο Natatorium. Τώρα το πάρκινγκ δεν είναι ταλαιπωρία. Δύο υπερσύγχρονοι, ασφαλείς και προστατευμένοι χώροι στάθμευσης στη διάθεσή σου. Πάρκινγκ Old Town Fortezza. Στην οδό Μελισσινού 9, στην Παλιά Πόλη. Πάρκινγκ Natatorium, στην Βρισκοσορίδη 3. Τηλέφωνο 28310-22980. Όλα, στη θέση τους. Πίσω από τις γεύσεις, τα αρώματα και το εκλεκτό φαγητό βρίσκονται άνθρωποι που τα οραματίζονται, τα δημιουργούν και τα γεύονται πρώτοι. Ψητοπολείων Πέτρινο. Εδώ και 16 χρόνια κοντά σας με προσήλωση στην ποιότητα και στην άψογη εξυπηρέτηση. Ψητοπολείων Πέτρινο. Μια μεγάλη γκάμα από ντόπια κρατικά μαγειρεμένα με μπόλικο μεράκι. Ψητοπολείων Πέτρινο. Κοντά σας με delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τη 1 το βράδυ. Ψητοπολείων Πέτρινο. Τηλέφωνα 28310-57830, WhatsApp 6988-6166-00 και 6999-95-78-32. Σοφοκλή Βενιζέλου, Ρέθυμνο. Ψητοπολείων Πέτρινο. Γεύεσαι τη διαφορά.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και από εμάς. Καλή χρονιά σε όλους από το Sport Monday και το Team FM τους 102 εδώ στο Ρέθυμνο. Σήμερα έχουμε και πολύ μεγάλη παρέα. Ναι, δεν ξέρω αν χωρέσουμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Θα χωρέσουμε. Εντάξει, είναι καλά παιδιά όλοι, οπότε θα στριμωχτούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν για το 2015, πρώτη εκπομπή Sport Monday με τον Αγορίνο και τον Φώτη Ξενικάκη. Είμαστε και πάλι κοντά σας για περίπου 2 ώρες και σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα 8 με 10 στο Team FM. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε το Σαββατοκύριακο. Δεν έγιναν πολλά πράγματα βέβαια. Δεν και το προηγούμενο. Περίπου. Δεν έγιναν πολλά πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν είχαμε πολύ αγωνιστική δράση ενώ για όλες τις ομάδες. Είχαμε κάποια παιχνίδια εδώ στο Ρέθυμνο για τις ρεθμιώτικες ομάδες και για την Επισκοπή που αγωνίστηκε εκτός και κατάφερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό βαθμό στο Αίγιο. Και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε σήμερα με πολύ τοπικό, με την πρώτη κατηγορία Ρεθύμνου. Με τους πρωταγωνιστές εδώ πέρα του τοπικού. Ακριβώς, θα μιλήσουμε για το πρωτάθλημα και... Και κυρίως τους τέσσερις φιναλίστ του κυπέλου ΕΠΣ Ρεθύμνης 2014-2015. Θα έχουμε όλους από κάθε ομάδα τον προπονητή και σχεδόν από κάθε ομάδα τους αρχηγούς για να μας κάνουν ένα μικρό σχόλιο. Εντάξει, γιατί... σήμερα είναι και ο καιρός έτσι, δεν θα μπορούσαμε να τους είχαμε όλους ακριβώς στο στούντιο. Υπάρχουν οι ανατροπές λόγω καιρού, έχουμε έναν άρρωστο, έχουμε έναν από μακριά. Ότι είμαστε εμείς όμως είναι πολύ σημαντικό. Ο από μακριά δικαιολογείται και ήταν και δικιά μας επιλογή να καλύτερα να μην μπει στον δρόμο. Ναι, εννοείται, εννοείται. Οπότε θα δούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα στην εκπομπή μας Sport Monday. Και αν το πάρουμε και πάλι όπως κάνουμε πάντα να ξεκινήσουμε βάση κατηγορίας, για το Ρέθυμνο Αιτζίαν δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Δεν υπήρχε αγωνιστική δράση για την ομάδα του Ρεθύμνου. Είχαμε βέβαια ένα παιχνίδι στο πρωτάθλημα, πολύ σημαντικό, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, μια μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ που και πάλι φέρνει τεράστιο ενδιαφέρον στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και πιάνει και η ομάδα του ΠΑΟΚ ομάδα του Ρεθύμνου στην τρίτη θέση. Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, εκτός ότι και χθες είχαμε την κοπή πίτας του Ρεθύμνου Αιτζίαν σε μια γιορτή που θα μας τα πει λίγο Αγορίνος. Ήταν πολύ πετυχημένη, ήταν κοντά στα 400 με 500 άτομα. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο σε άλλη ομάδα στο Ρέθυμνο και γενικά μια ομάδα να κόβει την πίτα της και να έχει τόσο πολύ κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος ήταν πάλι δίπλα στην ομάδα. Είδαμε πολλές γιορτούλες, πολλά δώρα μοιράστηκαν. Χορό. Ακριβώς. Και τιμήθηκαν και δύο άνθρωποι, ο Γιώργος Μαμαλάκης και ο Νίκος Αραντινός. Δύο άνθρωποι που έχουν κάνει πολλά πράγματα για την ομάδα του Ρεθύμνου τα παλαιότερα χρόνια και μέχρι και την φετινή χρονιά και τιμήθηκαν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ρέθυμνου Αιτζίαν. Έτσι λοιπόν, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δεν έχουμε να πούμε άλλα πράγματα για την ομάδα του Ρέθυμνου Αιτζίαν. Να πάμε στην ομάδα της Επισκοπής, όπου είπαμε και πριν, κατάφερε και πήρε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό με τον Πανηγιάλιο, τελείωσε 0-0 το παιχνίδι σε μια καλή εμφάνιση της Επισκοπής, δεν απειλήθηκε αρκετά και κατάφερε, όπως είπα και πριν, να πάρει, όπως είχε κάνει και την περσινή χρονιά σε αυτή την έδρα, να πάρει κάποιους βαθμούς, έτσι και φέτος πήρε αυτό το βαθμό και έχει βέβαια πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για την συνέχεια, γιατί έχει αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας, αλλά τώρα είναι οι μεταγραφές. Σίγουρα οι άνθρωποι. Το που είπα στην προηγούμενη εκπομπή ότι η Επισκοπή θα τα καταφέρει, δες, τσαπ, βαθμός κατευθείαν. Και σίγουρα οι άνθρωποι της Επισκοπής έχουν βάλει ένα πλάνο όσον αφορά τις μεταγραφές και θα δούμε κάποια νέα πρόσωπα στην ομάδα του Κώστα Ανιφαντάκη. Και άφησα την αλφα κατηγορία για τον οπέρ γυναικών, γιατί και εκεί δεν είχαμε αγωνιστική δράση, γι' αυτό πήγα στην Football League. Η γυναικεία ομάδα του οπέρ δεν αγωνίστηκε, θα ξανααγωνιστεί μάλιστα ούτε το επόμενο Σαββατοκύριακο. 17 πρώτου είναι η επόμενη αναμέτρηση, Ηρακλής οπέρ Ρεθύμνου, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι
για την αριθμητική ομάδα και για τα κορίτσια του ΟΠΕΡ, και σίγουρα και αυτές θα θέλουν να ξεκινήσουν καλά τη νέα χρονιά, ακριβώς το 2015. Παραδεχτούμε ότι στις αλλαγές όμως είσαι πρώτος, έτσι. DJ. Έχει πάρει το χέρι και πάμε. Φωτιά, φωτιά. Η κονσόλα είναι να μην τη μάθεις. Παραμένουμε στον ΟΠΕΡ και στην ανδρική ομάδα που είχε αγώνα. Είχαμε αγωνιστική δράση για την Α2 βόλεϊ ανδρών, με την ομάδα του Ρεθύμνου να παίρνει ακόμα μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και η πρώτη για το 2015, σε ένα παιχνίδι που σίγουρα δεν θα ικανοποιήθηκε ο προπονητής, όπως είπε και στις δηλώσεις του, με την εμφάνιση. Δηλαδή, εντάξει, πάντα βέβαια δικαιολογούμε αυτές τις εμφανίσεις που είναι κοντά στις γιορτές, είναι επηρεασμένες αρκετές ομάδες. Και εκεί πέρα δώσει λίγο εκεί πέρα άφηση αμαρτιών. Βέβαια. Η νίκη μετράει τέλος πάντων, και αυτό κρατάει, όπως είπε και ο coach. Ο Μανώλης Πρασανάκης για την ομάδα του ΟΠΕΡ Αντρών. 3-1 τα σετ και η νίκη του ΟΠΕΡ. 25-23, 25-21, 22-25 μείωσε ο Απόλλων Αθηνών, αλλά τελικά ήρθε η νίκη για το Ρέθυμνο, 25-21, η καθαρή νίκη και ακόμη ένα ροζ φύλλο για την ομάδα του Ρεθύμνου, που συνεχίζει την εξαιρετική πορεία που έχει στο πρωτάθλημα της Α2 Αντρών. Εδώ μπορούμε να πούμε τώρα ότι στην επόμενη μας εκπομπή θα έχουμε, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε παίχτες και coach από την ομάδα του ΟΠΕΡ Ερυθύμνου, τους άντρες πλέον, και πάμε να δούμε και από εκεί πέρα τι γίνεται. Βέβαια, θα ασχοληθούμε, όπως είπαμε και στην αρχή, με όλα τα αθλήματα και θα έχουμε όλους τους πρωταγωνιστές, και γι' αυτό είμαστε εδώ, αγορίνε. Έτσι.
λοιπόν όσον αφορά την βαθμολογία στα μέσα του πρωταθλήματος, τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα έχει το Πέραμα και όχι τα Ζωνιανά, όπως θα περίμεναν οι περισσότεροι. Ο Αστέρας Περάματος σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση στους 39 βαθμούς και ακολουθούν Ερμή Ζωνιανών 37, Ρεθνιακός και Άρης Ρεθύμνου 35, Όφ Αρμένων 27, Κάλυβος 22, Αστέρας Ρεθύμνου 21 με παιχνίδι λιγότερο, Ποσειδώνας Γερανίου 19, Δόξα Πλατανέ 17, Ασίου 9 16, Σπύλη, Πάου Αλφά και Ψιλωρίτης 15, Μελιδόνη 11, Λιβάδια 7 με παιχνίδι λιγότερο, εννοούμε το ίδιο με τον Αστέρα ότι απομένουν 15 λεπτά που θα γίνουν μάλλον την Τετάρτη. Θα δούμε βέβαια, γιατί βλέπουμε πολύ άσχημο καιρό και εκεί πάνω δεν ξέρω αν το γήπεδο πληρεί τις προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η αναμέτρηση. Και τελευταία θέση ο Αετός Αναγκαίων με 6 βαθμούς. Η ώρα είναι 8:30. Η Ελλήν προσφέρει άριστη ποιότητα καυσίμων και άψογη εξυπηρέτηση μέσω του διαρκώς επεκτηνόμενου δικτύου πρατηρίων της σε όλη την Κρήτη. Αυτές τις γιορτές θα δώσουμε μόνο χαμόγελο. Ποιοι θέλουν να μας βάλουν τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι? Τι γίνεται όταν το παπούτσι δεν είναι από τον τόπο σου? Πόσο ξυπόλυτος είσαι? 9 διηγήματα για τον έρωτα, τη φιλία και την κοινωνία, για κάθε στυλ και σε όλα τα νούμερα. Γυναικεία πόδια σε αντρικά παπούτσια του Γιάννη Αγουριδάκη. Γυναικεία πόδια σε αντρικά παπούτσια εκδόσεις Γαβριηλίδης. Θα τα φορέσετε? Ο Λακιώτης ήρθε επιτέλους και στο Ρέθυμνο. Φτιάχνεις καινούριο σπίτι, ανακαινίζεις το παλιό? Πριν αποφασίσεις, πριν ξοδευτείς και μετά το μετανιώσεις, σκέψου μόνο ένα όνομα. Λακιώτης. Το όνομα στο μπάνιο κουζίνα θέρμανση. Λακιώτης. Λακίδια, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, θέρμανση και κλιματισμός, τα πάντα για το μπάνιο. Λακιώτης. Στο Ήλιον, Παλίνη, Ασπρόπυργο, Καλαμάτα, Αγρίνιο. Τώρα και στα Μισήρια. Μάχης Κρήτης 32. Τηλέφωνο 28 310 300 25. Από τις ομάδες του Λακιώτη σε όλη την Ελλάδα, χρόνια καλά και άξια, με υγεία για όλο τον κόσμο. Θέλετε ακόμα περισσότερο 208? Ανακαλύψτε τώρα όλη τη νέα γκάμα Peugeot 208 χωρίς τέλη κυκλοφορίας, μόνο από 10.290 ευρώ με όφελος απόσυρσης. Δημήτρης Τσεδάκης, νέος επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot στο Ρέθυμνο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνης Χανίων. Τηλέφωνο 28310-5005. Τα εργοστάσια μας δεν έχουν καμινάδες. Ανακυκλώνουμε σε ποσοστό 96%. Τα προϊόντα μας φτιάχνονται από 100% φυσικά και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Κόκοματ.
Αντλούμε ενέργεια και φως από τον ήλιο. Εργαζόμαστε με τα χέρια μας ακούραστα. Αφιερώνουμε αμέτρητες ώρες για να πλησιάζουμε την τελειότητα. Το σώμα ελαφραίνει σαν πούπουλο. Το μυαλό παραδίδεται στη σιγή. Κοιμηθείτε σαν μωρό στη ζεστή αγκαλιά της Κόκομα. Αφού γκραζόμαστε τη φύση. Εσείς, νέο κατάστημα Κόκομα. Μάχης Κρήτης 4, Ρέθυμνο. Ό,τι έχεις να πεις, πες το με στυλ. Το γάμο ή τη βάπτιση, ανακοίνωσέ τα. Με γούστο και φινέτσα. Προσκλητήρια για γάμους και βαπτίσεις που εντυπωσιάζουν. Σύγχρονος σχεδιασμός, πρωτότυπες προτάσεις, κλασικές επιλογές. Δείτε όλη την ανανεωμένη συλλογή και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Εκδοτικές επιχειρήσεις Καλαϊτζάκη, Κουντουριώτη 138, Ρέθυμνο. Πες το με στυλ. Team FM 102. Οι πιο μελωδικές στιγμές παρέα με τον αγαπημένο σας σταθμό και φέτος στις γιορτές. Χρόνια πολλά! Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και νομίζω ότι είναι έτοιμος ο Αγορίνος να παρουσιάσει τους καλεσμένους μας. Από πού θέλεις να ξεκινήσω? Εσύ. Από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω? Βάσει βαθμολογίας. Οι δύο που έχουμε κοντά, ο ένας που μας μιλήσει τηλεφωνικά είναι πιο ψηλά από όλους. Είναι άτυπα πρωταθλητής χειμώνα. Ναι. Εδώ έχουμε κοντά μας δύο που είναι στην ίδια θέση, ναι, ναι. Ίδια θέση. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Αν πάει βάση ηλικίας, θα το πάρω πάνω. Αυτός μου με κοιτάει λίγο. Αν το πάμε βάση ηλικίας, πρέπει να ξεκινήσει από εκεί νομίζω. Λοιπόν, θα το πάρω απάνω μου, γιατί ξέρω ότι ο ένας δεν παρεξηγεί, ούτε ο άλλος παρεξηγεί. Εντάξει, θα το πω στην τύχη. Κανείς δεν παρεξηγεί. Ωραία. Λοιπόν, δίπλα μου έχουμε το Μιχάλη τον Δελγιανάκη. Όλοι ξέρετε ποιος είναι, ο προπονητής του Άρη. Το ξέρετε τόσα χρόνια. Λοιπόν, απέναντί μου έχω τον Καραδάκη τον Νίκο, επίσης, ξέρετε ποιος είναι, είναι ο προπονητής του Ρεθυμνιακού. Και έχουμε και τρεις παίχτες εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, του Αστέρα του Αστέρας Ρεθύμνου δεν έχει έρθει ο προπονητής, λόγω αυτό που είπαμε πριν, το απρόπτο. Θα μιλήσουμε όμως τηλεφωνικά και με τον Ηλίας Προμάτη. Ναι, έχουμε εδώ πέρα τον παίχτη του Αστέρα, τον Ψυχουντάκη τον Λευτέρη, τον αρχηγό. Εντάξει, δεν σωθήξαμε τον αρχηγό και εσύ αμέσως, μην το ξεχάσω. Λοιπόν, έχουμε τον Μαγιάφα τον Αλέξη. Αρχηγό επίσης, έναν εκ των αρχηγών του Άρη Ρεθύμνου. Και έχουμε και το Σύμφυτο Σιφακάκη, επίσης ένα από τους αρχηγούς του Ρεθυμιακού. Εδώ έχουμε τους φιναλίστες λοιπόν για το κύπελλο ΕΠΣ Ρεθύμνου, να μας πούνε τη γνώμη τους, να μας πούνε τι γίνεται στο τοπικό, φοβερές ανατροπές στο τοπικό. Γιατί ανασένεις, ακούγεσαι. Το ξέρω. Περιμένω να δω πώς θα τα πεις. Έχω άγχος. Εντάξει, τελείωσα. Ωραία. Καλησπέρα σας και από μένα. Θα ξεκινήσουμε με τον Άρη και τον Ρεθυμνιακό. Τώρα οι ερωτήσεις που θα κάνω είναι κοινές σε όλους. Ας ξεκινάει μία ο ένας, μία ο άλλος, δεν θα δώσω. Εντάξει, από το λόγο. Ξεκινήσουμε από τον Νίκο τώρα. Είπαμε πρώτα τον Μιχάλη. Τον Νίκο. Μιχάλη, δεν έχεις πρόβλημα.
Κανένα. Ναι. Είσαι και μεγαλύτερος, πρέπει να δεις το πως θα νιάτα. Εννοείται. Λοιπόν... Ευτυχώς, είσαι και εσύ εδώ και είσαι μεγαλύτερος. Αλλιώς θα την πλήρωνε άλλο στην ύφη. Λοιπόν, Νίκο, φτάνουμε στα μισά του πρωταθλήματος, τέλος του πρώτου γύρου. Καταρχήν, θέλω, επειδή σήμερα είστε όλοι εδώ, λόγω ότι είπαμε ότι θα έρθουν οι τέσσερις ομάδες που έφτασαν στα ημιτελικά για το κύπελο. Ένα μικρό σχόλιο για το κύπελο της ΕΠΣΡΕ Θύμνου. Πώς το είδες? Νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο το φετινό από τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχαν και ομάδες από μεγαλύτερες κατηγορίες, γι' αυτό το λέω. Φέτος είναι καθαρά οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας και κάποιες που ήταν από την Β' στην αρχή. Με ένα μικρό σχόλιο για το κύπελο και συνέχεια θα πάμε και για το πρωτάθλημα. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Καλές εκπομπές να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Να βρίσκετε ανθρώπους να σας επισκέπτονται, γιατί μην θα ξανάρθουμε. Γιατί? Περίμενε αυτό το σχόλιο τώρα, γιατί εδώ στα ζεστά έχουμε... Μας καλέσατε έξω ρίχνη... Μας έχουμε στα ζεστά, ρε φίλε. Έχεις έρθει από Αχτίνα 2 χιλιόμετρων, δεν έχεις έρθει από το Πέραμα ή από τα Νόγια. Λοιπόν, για το θεσμό του κυπέλου. Ευτυχώς... δεν είχε εκπλήξεις, είμαστε στους τέσσερις τώρα. Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι η ομάδα σου, η ομάδα που έκανε, ας πούμε, την καλύτερη νίκη, δηλαδή με μια ομάδα που είχαν πολύ ως φαβορή, όπως την έχουν και για το πρωτάθλημα, τον Ερμίζο Γιαννών εννοώ, και έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, πραγματικά ήταν μια τεράστια νίκη, μια τεράστια ανατροπή για να φτάσει στους τέσσερις. Ναι, εντάξει, ήταν ανατροπή σίγουρα. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλη η νίκη, έκπληξη δεν ήτανε, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Σίγουρα τα Ζωνιανά έχουν μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχουν την εμπειρία την περσινή από τη Γάμα Εθνική, έχουν κρατήσει ένα κορμό δυνατό, σύν τις προσθήκες που έχουν κάνει που για το επίπεδο του τοπικού θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές. Όμως αυτό δεν αποτελεί για μας, δεν αποτέλεσε ούτε στο πρωτάθλημα ούτε στο κύπελο φόβο. Το μόνο που κατάφερε ήταν να μας κρατήσει πιο πολύ συγκεντρωμένους και από τη στιγμή που καταφέρουμε και βγάζουμε τα στοιχεία του παιχνιδιού που θέλουμε, δεν είναι έκπληξη το ότι ούτε στο ένα παιχνίδι χάσαμε, ούτε στο κύπελο τους αποκλείσαμε. Αυτό θα σου έλεγα, ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη, γιατί και στο μεταξύ σας παιχνίδι στη Σοχώρα ήταν ένα ντέρμπι. Από τα τελευταία λεπτά ισοφαριστήκατε, οπότε δεν νομίζω να θεωρούσε κάποιος ότι είναι μια έκπληξη. Απλά θεωρούν, όπως και το κάνουν ακόμα, πολύ λέω, τα Ζωνιανά και για το πρωτάθλημα ένα μεγάλο φαβορί και είναι φυσιολογικό βάσει τα οικονομικά που έχει δώσει η ομάδα. Και όσον αφορά το κύπελο, βέβαια βγήκαν εκτός στόχων με την νίκη τη δική σας και για αυτό που φτάσατε ως εδώ. Ναι, γιατί έξανε τώρα κάτι. Εμείς, επειδή δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να χτυπήσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ήταν για την κατηγορία πολυτέλεια, ποντάρουμε σε ένα βασικό, σε μια λέξη που λέει ομάδα. Όταν καταφέρεις και συσπυρώσεις ένα σύνολο και τους βάλεις μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό καλούπι και τους δώσεις ένα ποδοσφαιρικό χαρακτήρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η ομάδα να ιτηθεί από οποιοδήποτε. Ανεξάρτητα το budget και ανεξάρτητα τους ποδοσφαιριστές που την απαρτίζουν. Αυτό το σύνολο έχουμε δημιουργήσει εμείς. Και όταν καταφέρνουμε και ξεδιπλώνουμε τις αρετές μας μέσα στο γήπεδο και κινούμαστε βάσει του σχεδίου που έχουμε, τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά για μας. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο που είναι και ο αντίπαλος που θα έχετε στο κύπελο και μιλάμε για τον Μιχάλη Δελιανάκη, για την ομάδα του Άρη Ρεθύμνου. Ένα σχόλιο μικρό για το κύπελο, πώς στάσατε ως εδώ. Καταρχήν καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα. Και επιτυχίες ο κάθε ένας στους στόχους του. Όσον αφορά το θεσμό του κυπέλλου, εμείς σταθήκαμε πιο τυχεροί σε θέμα κλήρωσης. Νομίζω ήταν πιο βατός ο όμιλος ο δικός μας. Φτάσαμε στα ημιτελικά λίγο πιο εύκολα. Είναι μέσα στους στόχους που έχει η ομάδα. Πάντα η ομάδα του Άρη θα προσπαθεί να διεκδικεί ό,τι στόχους, ό,τι υπάρχει να διεκδικήσει, είτε πρωτάθλημα είτε κύπελο. Αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά και στους δύο στόχους μας, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Θα προσπαθήσουμε, όπως είπε και ο Νίκος, με τα όπλα που διαθέτουμε. Κάθε ομάδα διαθέτει τα δικά της ατού. Εμείς το μεγάλο μας όπλο αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι μια ομοιογένεια που υπάρχει στην ομάδα.
και μια μεγάλη οικογένεια που έχουμε καταφέρει και έχουμε δημιουργήσει. Μέσα από αυτό το κλίμα λοιπόν προσπαθούμε να βγάζουμε και στοιχεία και πράγματα στο γήπεδο και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να διεκδικούμε όσο περισσότερο ό,τι μπορούμε. Όσον αφορά τώρα το μάτς με το Εθνιακό, για μένα θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι γιορτή και έτσι θα το δούμε. Θα είναι πολύ ευχάριστο να γίνουν δύο πολύ καλά παιχνίδια με ένα αντίπαλο που μας γνωρίζει και τον γνωρίζουμε. Και πάντα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε αυτά τα ντέρμπι. Όποιος και να περάσει, για μένα δεν έχει να χάσει κάτι, μόνο να κερδίσει. Θα πάει στο τελικό και από εκεί πέρα θα διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί. Ωραία. Εντάξει, πιστεύω ότι το επίπεδο γενικά στο Ρέθυμνο δεν έχει να κάνει. Δηλαδή όλα τα μάτς και μέχρι τώρα που έχουμε δει είναι όλα γιορτή. Δηλαδή μέχρι για το πρωτάθλημα δεν έχουμε ούτε, δόξα τω Θεώ, απρόοπτα. Εντάξει. Ναι, δεν έχουμε πολύ σοβαρά περιστατικά. Εντάξει. Εντάξει, μιλάμε για ανθρώπους που και εσύ και ο Νίκος και οι ποδοσφαιριστές σας μέσα, όπως και του Αστέρα και του Περάματος. Είστε και φίλοι εδώ πέρα χρόνια. Εννοείται, είναι φίλοι τα παιδιά. Μαζί για καφέ. Πολλές φορές στα παιχνίδια μας, όσο ανταγωνιστικό και να είναι το παιχνίδι, όσο δυσκολία και να έχει το ντέρμπι, το χαρακτήρα του ντέρμπι. Ναι, μένει στα 90 λεπτά είσαι αντίπαλος, από εκεί πέρα αυτό. Βλέπω και τα παιδιά. Και αγκαλιάζονται και φιλιούνται και όλα για καλά. Καφέ, μετά το παιχνίδι εννοείται και για καφέ και υπάρχει και σχετική φλακίτσα που γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και το ραστιχνικό πρωτάθλημα. Δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν δουλεύουμε ακριβώς. Επαγγελματικά. Γι' αυτό και έχουμε και ένα επίπεδο παραπάνω σε σχέση με τα άλλα τοπικά στην Κρήτη ειδικά. Γιατί έχουν δει τα μάτια μας σε άλλα τοπικά να. Άστα, μην το σχολιάσουμε καθόλου. Εντάξει, ναι. Και με τα παιδιά τα περισσότερα έχουμε συνεπάρξει. Δηλαδή, και συμπαίχτες, ναι. Έχουμε συνεπάρξει πολλά πράγματα. Ναι. Και έτσι ότι εγώ είχα προπονητή τον Δελιανά και τον Μιχάλη, έτσι το ξέρεις. Αυτό δεν το αυτό το σχολιάσουμε τελευταίο, στο τέλος της εκπομπής. Περίμενε. Συμπαίχτη Μαγιά Φαλέξη. Τον κύριο απέναντί μου δεν τον είχα ποτέ συμπαίχτη. Τον είχα για μία περίοδο, αλλά τον έχω καλύτερο από συμπαίχτη. Ούτε με το Σύφη, μιλάει και το Ψυχουντάκι το Λευτέρη, εσείς ξέρετε τι μας συνδέει. Ούτε το Σύφη είχα συμπαίχτη. Τον Νίκο δεν τον είχα συμπαίχτη, αλλά είχε τύχει και ήμουν μικρός, δηλαδή ήμουν 12-13 χρονών. Σαν να λες ότι ο Νίκος είναι μεγάλος, α πούμε. Ο Νίκος φαντάζεται στο εφηβικό τότε του Κεραυνού. Νίκο, δεν την κλείτασε. Στο εφηβικό του Κεραυνού. Έπρεπε να δείτε τι προπόνηση έκανε. Μορφή ήταν. Μας έπαιρνε στον νόμο του. Και έκανε προπόνηση γύρω-γύρω. Ωραία. Ούτε σε ανέχα ποτέ συνέχεια. Να σας διακόψω γιατί έχουμε στην παρέα μας και τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Ερθίμου, τον coach Ηλίας Προμάτη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, αγαπημένα παιδιά. Να ευχηθώ και εγώ τη σειρά μου χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να βρεθώ στην συντροφιά σας σήμερα, αλλά δυστυχώς μια ιώση με έχει κρατήσει μέσα. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είναι μια αμυγός ποδοσφαιρική παρέα και νομίζω θα πείτε πράγματα που αξίζουν τον κόπο κανείς να τα ακούσει. Καλησπέρα coach, ευχαριστούμε πολύ έστω και τηλεφωνικά. Συμβαίνουν αυτά με τέτοιο καιρό, πολλοί είναι το παθαίνουν αυτό. Περαστικά και από εμάς, Ηλία. Ευχαριστώ, Μιχαλιό μου. Coach, την ίδια ερώτηση θα κάνω και σε εσένα που έκανα και στον Νίκο Καραδάκη και στον Μιχάλη Δελγιανάκη. Ένα μικρό σχόλιο αρχικά για το κύπελο της ΕΠΣ Ερεθύμνου και πώς έφτασε η ομάδα σου ως εδώ στα ημιτελικά και προσπαθεί να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μέχρι και τον τελικό. Κοίτα, αυτό τι μας χαροποιεί το γεγονός που μπορέσαμε και είμαστε στις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το κύπελο. Είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει. Νομίζω ότι οποιοδήποτε τίτλος μια ομάδα ιστορική όπως είναι ο Αστέρας Ερθίμνου δεν μπορεί να μην ενδιαφέρει. Και οι υπόλοιπες τρεις ομάδες είναι ιδιαίτερα καλές ομάδες με ιστορία και νομίζω ότι θα γίνουν καλά παιχνίδια και θα γίνει τελικός που θα είναι αντάξιος της δυναμικής και της ιστορίας των ομάδων. Οποιαδήποτε ομάδα για να βρεθεί στο τελικό νομίζω ότι είναι ικανή για να το κάνει αυτό. Τα παιχνίδια του κυπέλλου είναι ξεχωριστά παιχνίδια. Τώρα τα επόμενα είναι διπλά παιχνίδια και νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία της ομάδας που να μην θέλει να φτάσει μέχρι τον τελικό και να πάρει το τρόπο. Coach, θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο και για την ομάδα. Πώς έφτασες εδώ, πώς είδες τα παιχνίδια και τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει σε αυτά τα δυνατά ντέρμπι που θα είναι ανάμεσα στον Αστέρα Ερθίμου και Αστέρα Περάματος και στον Άρη και τον Εθνιακό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εντάξει, έτσι όπως είπες και εσύ, φέτο
πρωταθλήματο του κυπέλου και για να προχωρήσει κανεί είναι περισσότερο εύκολο. Δεν υπάρχουν ομάδε παραπάνω κατηγορία. Εμεί είμαστε τυχεροί γιατί τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι είχαμε μια σχετικά εύκολη κλήρωση. Η ομάδα δεν ήταν απόλυτα προετοιμασμένη τότε. Μπορέσαμε και περάσαμε στην επόμενη φάση. Και στο παιχνίδι με του Αρμένου θεωρώ ότι κάναμε εξαιρετική εμφάνιση και δίκαια βρισκόμαστε στου τέσσερι. Θέλω να πω ότι ο Αστέρας Πειραιώνας είναι μια ομάδα που έχει επενδύσει πάρα πολύ στο να ενισχυθεί παίκτες. Νομίζω και την περίοδο τη μεταγραφική αυτή δεν ενισχυθεί ιδιαίτερα. Όμως εμείς κάνουμε τη δική μας προσπάθεια και εγώ για την ομάδα μου είμαι σίγουρος ότι εάν κάνει καλά αυτά που μπορεί, μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε, οποιαδήποτε ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι ανοιχτά παιχνίδια και τα δύο. Παρόλο που το ξεκάθαρο φαβορεί για κάποιους θεωρητικά ένα Αστέρας Πειραιώνας, εμείς θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τους εαυτούς μας και για την ομάδα μας. Ωραία. Το άλλο παιχνίδι νομίζω ότι είναι δύο ομάδες της άξιας, ο Άρης και ο Ρεθμιακός. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που μάλλον θα είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια για τους δύο αντιπάλους. Ωραία. Να καλησπερίσουμε και αμέσως τον προπονητή της ομάδας του Αστέρα Πειραιώνας, τον κύριο Μιχάλη Στεφανάκη. Καλησπέρα, coach. Καλησπέρα, Φωτή. Τι κάνεις? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κιόλας. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω την κατηγορία να κουμπίσω. Να πω σε καλεσμένους και στους ακροατές όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Με υγεία και στοιχεία όπως εμπεριθμεί ο καθένας. Χρόνια πολλά και από εμάς. Χρόνια πολλά. Και ιδιαίτερα εκεί στους φίλους μου προπονητές. Τα παιδιά δεν ξέρω αν είναι και οι υπάλληλοι καλεσμένους. Είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπόρεσαν να έρθουν με την κακοκαιρία, ήρθαν εδώ. Τους ευχαριστούμε. Γιατί δεν έχω. Είμαι ακόμα στο κήπεδο, δεν έχω ραδιόφωνο μαζί μου, δεν παρακολουθώ το παιδί. Θα ήθελα έτσι να πω ότι φέτος. Γιατί με ρωτάς τώρα για την τετράδα. Όσον αφορά για το κύπελλο, ένα μικρό σχόλιο στην αρχή για από όλους τους προπονητές και συνέχεια να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα. Ναι. Πιστεύω ότι οι ομάδες που έχουν φτάσει μέχρι τώρα τέσσερις έχουν φτάσει η στάση με την αξία της. Εύχομαι να γίνουν καλά παιχνίδια. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε αυτές τις τέσσερις ομάδες. Πιστεύω ότι η κατάσταση που θα είναι κάθε ομάδα τον καιρό που θα παίξουν, γιατί εμείς, ειδικά για την ομάδα μου, έχουμε πρωταρχικό στόχο το πρωτάθλημα και οι ημερομηνίες που θα παίξουν θα είναι τα παιχνίδια απανωτά. Θα παίζουν με Τετάρτη, Κυριακή, κρατάει την κούραση, την κατάσταση που θα δει η ομάδα. Πιστεύω να γίνουν καλά παιχνίδια. Πιστεύω ο καλύτερος, καμιά φορά ο πιο τυχερός, να προχωρήσει. Και στο άλλο παιχνίδι, το άλλο ζευγάρι, Άρης με Ρεθμιακό, πιστεύω ότι εκεί είναι δύο υπάρξεις ομάδες. Θα πιστεύω ότι θα πει καλό ποδόσφαιρο. Και μέσα από ένα αθλητικό παιχνίδι, ας κερδίσει και εκεί ο καλύτερος και ο τυχερός. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε, Αγορίνε, και με τους παίκτες που έχεις δίπλα σου. Λοιπόν, να κλείσουμε με τους προπονητές. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω τους προπονητές είναι επειδή βρέθηκα και 27 με 28 του Σαββατοκύριακο σε ένα τουρνουά που έκανε ο Άρης στο γήπεδο των Μυσηρίων. Είδαμε και τις τέσσερις ακαδημίες, και του Αστέρα Πειραιώνας και του Ρεθυμνιακού και του Άρη και του Αστέρα Ρεθύμνου, σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Μιλάμε για πάρα πολύ μικρά παιδιά, τα οποία είχαν ένα τρομερό επίπεδο ποδοσφαίρου. Δηλαδή, βλέπεις σε άλλες ακαδημίες να μπαίνουν μέσα 5-8 παιδιά πόσα παίζουν. Εγώ ήθελα να τους ρωτήσω αν, εντάξει τώρα λόγω και οικονομικών που όπως είπε και ο Νίκος πριν ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε ο Ερυθμιακός, ούτε ο Αστεράς, ούτε κάποιες άλλες ομάδες να κάνουν μεταγραφές πρωτοκλασσά τους παίχτες, αν βλέπουν τις ακαδημίες, δηλαδή οι ακαδημίες έχουν παίχτες δηλαδή από τις ακαδημίες τους, αν προωθούν και τους παίχτες. Κοιτάνε, βλέπουν δηλαδή τι γίνεται από πίσω. Μας πει ο Νίκος ας πούμε πρώτα. Δεν ξέρω αν είσαι κάτι. Ευτυχώς όλες οι ομάδες έχουν καταλάβει ότι το μέλλον του ποδοσφαίρου είναι οι ακαδημίες. Το καλό είναι ότι έχουν οργανωθεί πάρα πολύ, ότι έχουν βάλει καταρτισμένους προπονητές
για την διαπαιδαγώγηση και την εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών, των λιλιπούτιων, των μικρών ποδοσφαιριστών. Όπως είναι σημαντικό ότι και οι καινούργιες σχολές πλέον που βγαίνουν, το έφαση ας πούμε που είχαμε ένα πρόβλημα. Μια διακοπή είναι του καιρού, διακοπή. Συνεχίζουμε κανονικά. Συνεχίζει. Ναι. Μόνο οι γραμμές πέσανε, θα τις ξαναβρούμε. Ωραία. Λοιπόν, και τα καινούργια αυτά διπλώματα που βγάζει τώρα η ΕΠΟ είναι λίγο πιο προσεγμένα και λίγο πιο προσαρμοσμένα, μάλλον πιο σωστά, στους μικρούς ποδοσφαιριστές και μας βάζουν σε ένα καλούπι όλους πώς πρέπει να γίνει σωστά η εκπαίδευσή τους και πώς μπορεί αργότερα στο μέλλον από αυτά τα παιδιά να περιμένεις πράγματα. Γιατί κοιτάξτε τώρα, αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον ο ρυθμιακός, θα περιμένει πράγματα σε 3 χρόνια, όπως είναι ο προγραμματισμός. Από πρόπερση που ξεκίνησε καινούρια προσπάθεια που ήταν 0 παιδιά, τώρα αυτή τη στιγμή έχει 105 παιδιά. Αλλά όπως είπαμε θέλει χρόνο για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να βοηθήσουν σε αντρικό επίπεδο. Ωραία. Εσύ Μιχάλη. Ναι, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Νίκο ότι λόγω και της οικονομικής κατάστασης γενικότερα στη χώρα μας πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς υποδομές οι ομάδες δεν μπορούν να προχωρήσουν. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να έχεις ένα budget το οποίο θα αποτελείται από παιδιά που θα έρχονται για ένα χρόνο στην ομάδα και θα φεύγουν. Πρέπει να στηριχτεί κάθε ομάδα σε δικά της παιδιά με βάση τις ακαδημίες. Αυτό το πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε περισσότερες ομάδες εδώ στο Ρέθυνο. Το ίδιο και ο Άρης λοιπόν. Επενδύει περισσότερο σε θέμα ακαδημιών. Από εδώ και 2 χρόνια, ας πούμε, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των παιδιών. Από 80 έχουν πάει γύρω στα 170. Προσπαθούμε να επενδύσουμε πάνω στα παιδιά με διατροφολόγους, με γιατρούς, ειδικούς, θέμα οτιδήποτε εξυπηρετεί τα παιδιά. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα γυμναστήριο στο γήπεδό μας, όσο μικρό και όσο λειτουργικό μπορεί να είναι, για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε οποιαδήποτε στιγμή τα παιδιά αυτά. Κάποια στιγμή προσπαθούμε να ανεβάσουμε και με άλλους τρόπους την ομάδα μέσα από κάποιο site που ετοιμάζει η ομάδα που έχει κάποια πράγματα για τα παιδιά που θα τους δώσει και ένα έξτρα κίνητρο γιατί μικροί είναι, θα ασχοληθούν με αυτό το κομμάτι. Μακροπρόθεσμα περιμένουμε και εμείς να ανεβάσουμε παιδιά στην ομάδα. Ήδη έχουν φύγει 2-3 παιδιά σε ένα παραπάνω σκαλί, μπορούμε να πούμε για το Λογιάκι, για το Κουτσάκι, μπορούμε να πούμε ότι προσπαθούμε να δώσουμε ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, εκτός ότι να διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη ομάδα, να τους δώσουμε όλα τα εχέγγυα να προχωρήσουν σε κάποια παραπάνω κατηγορία, αν και εφόσον έχουν όλα τα στοιχεία. Από εκεί πέρα η ομάδα του Άρη, και νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες εδώ στο Ρέθυμνο, πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα, να επενδύσουν στα δικά τους παιδιά και με την πάροδο του χρόνου, με σωστούς προπονητές που ξέρω ότι σε αυτές τις ομάδες είναι παιδιά διπλωματούχα, συνάδελφοι, που δουλεύουν πάρα πολύ σωστά και αυτό είναι το σωστό. Παλιά γινόταν τι, λέγαμε όποιος έπαιζε παλιά στην ομάδα πάρε και 5 παιδιά και κάνε τον προπονητή. Δεν είναι έτσι. Οι καλοί προπονητές, οι καλύτεροι προπονητές μάλλον πρέπει να είναι και είναι στις ακαδημίες. Εκεί πρέπει να δώσουμε ειδικό βάρος γιατί στην ουσία μιλάμε για παιδαγωγούς που πρέπει να δώσουν τα πρώτα βήματα, τα πρώτα στοιχεία στο κάθε παιδί να ξέρει τι τον περιμένει. Τι είναι το σχολείο, τι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Εκτός ότι ποια είναι τα μυστικά της μπάλας, να το πούμε έτσι, πρέπει να μάθει τι είναι η ζωή. Μπαίνει σε ένα κοινωνικό σύνολο από άλλα παιδιά, πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται, να έχει κάποιους κανόνες, να έχει την πειθαρχία του, όλα αυτά τα στοιχεία, να τον κάνουν αργότερα ένα σωστό πρώτα απ' όλα άνθρωπο και μετά, αν γίνει και ποδοσφαιριστής, ακόμα καλύτερα. Ας πάμε και στο... Έχουμε μαζί μας και τους δύο σκοπούς. Τον κύριο Σπρωμάτη, που τον είχα και εγώ στο παιδικό. Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ με τη σειρά μου, γιατί νομίζω ότι τα καλύψανε αυτά που είπαν οι προηγούμενοι προπονητές, αλλά θέλω να σας πω ότι και για μας η Ακαδημία νομίζω ότι λειτουργεί πολύ οργανωμένα αρκετά χρόνια τώρα, με ικανούς άξιους προπονητές, καταρτισμένους. Θέλω να σας πω ότι για τον λόγο του αληθές η ομάδα του Αστέρα Ρεθύμνου, όπως επιτοπλίστε, να παρετίζεται από παιδιά από την Ακαδημία, άμα δείτε δηλαδή το ρόστερ. Νομίζω σε ποσοστό, δεν ξέρω αν είμαι πολύ μακριά, αλλά σε ποσοστό που αγγίζει το 85-90% αποτελείται από παιδιά που έχουν εθιπεύσει την Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου. Εμείς, ο στόχος φέτος ήταν
να παίξουν όσο περισσότερα παιδιά μπορούν. Εάν δείτε ξεχωριστά τα παιχνίδια τα δικά μας, η ομάδα κάθε Κυριακή έχει στη 18 από 11 μέχρι 13 παιδιά, ξέρω. Ναι, ναι. Αυτό παρατήρησε εγώ σαν αγώνα σας. Δηλαδή εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε επενδύσει σε αυτό και έμπρακτα πλέον αυτά τα παιδιά προσπαθούμε να τα βάλουμε στη διαδικασία να παίξουν ποδόσφαιρο και να δημιουργήσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα με παιδιά από την Ακαδημία της ομάδος. Εμείς σαν βάση έχουμε 3-4 παιδιά πολύ ικανά και άξια που θα στηρίξουν αυτούς τους μικρούς να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές, να έχουν καλύτερη συμπεριφορά και νομίζω ότι έως ένα σημείο το έχουμε πετύχει τώρα. Ωραία. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος να γίνεται προσπάθεια, καλή δουλειά της Ακαδημίας και σιγά σιγά αυτά τα παιδιά να αφομοιώνεται στις μεγάλες ομάδες. Έχουμε και εδώ ένα coach της Ακαδημίας. Ναι, ναι, ναι. Θα μας τα πει σε λίγο πιο αναλυτικά αυτός. Θα μας πει ακριβώς τι γίνεται. Θα στα πει καλύτερα σίγουρα. Πάμε και στον coach όμως, coach Στεφανάκη. Για να πας και σε ένα μικρό σχόλιο που ξέρουμε ότι και η ομάδα του Περάματος αρκετά τώρα έχει καλές ακαδημίες, έχει βγάλει καλούς ποσοριστές από τις ακαδημίες της και νομίζω ότι συνεχίζεται αυτό το έργο εκεί. Ναι, ήθελα να πω και εγώ, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνομιλητές, ότι οι ομάδες πρέπει να έχουν το βάρος της ακαδημίας, ειδικά σε αυτές τις εποχές που είναι δύσκολες. Το Πέραμα λειτουργεί στις ακαδημίες πολλά χρόνια με πολλά παιδιά. Από φέτος κάναμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια που πάνω από 100, γύρω στα 110 παιδιά. Δώσαμε και μερικά παιδιά τα οποία είναι σε μια ηλικία κρίσιμη, μια εφηβεία. Δώσαμε μια ομάδα στη Μαργαρίτα να πάρουν παιχνίδια. Πιστεύω ότι αυτό θα τα βοηθήσει, να πάρουν εμπειρίες. Κατά τα ψέματα το Πέραμα πάντα από ό,τι θυμάμαι εγώ πρωταγωνιστούσε με δικά του παιδιά, τότε που έπαιζα και εγώ και είχαμε βγει περιφερειακό και παίζαμε πολλά χρόνια και έχει δώσει πάρα πολύ στα φιλικά η φουρνιά, θυμάμαι εγώ στο 90-91 φουρνιά Νικηφόρο, Κουδουνάκη, Αντιασβίδη και άλλα παιδιά με Αγίου Λαγουδάκης και πιο μετά ο Νικηφόρος, κάτι άλλα παιδιά έχουν πάρει να δείξει το Πέραμα και πιστεύω θα βοηθάει πάρα πολύ. Και πρέπει να δώσουμε όλες τις ομάδες στις ακαδημίες. Ωραία. Και κλείνοντας, για να κλείσουμε αυτή την ερώτηση του Βασίλη και για να κλείσουμε και το ημίωρο, γιατί πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις των 9, ένα μικρό σχόλιο από το Λευτέρη τον Ψυχουντάκη που είναι προπονητής στα μικρά παιδιά και σίγουρα ξέρει πόσο σημαντικό είναι να είσαι προπονητής σε τέτοιες ηλικίες. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω μπει στο team στις ακαδημίες του Αστέρα Ρεθύμνου, γιατί το απαρτίζουν τρεις πολύ αξιόλογοι προπονητές. Ο ένας συγκεκριμένα τυχαίνει να ήμουν και εγώ παιδάκι και ο Βαγγέλης ο Γασπαράκης και να ξεκίνησα με εκείνον, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πολύ καλές σχέσεις πέρα από το σφαιρικό. Από μικρός δηλαδή είχαμε πολύ στενές σχέσεις. Θέλω να πω ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες, το βλέπω έμπραχτα και με χρόνο το χρόνο θεωρώ ότι εξελίσσεται. Αυτό φαίνεται όντως και από το ότι στην ομάδα μας, στην αντρική ομάδα, παρτίζεται, όπως είπε και ο προπονητής μας, από το κοντά το 85-90% από παιδιά νεαρά ηλικίας, τα οποία είναι πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, εγώ αυτό βλέπω, που τυχαίνει να τους γνωρίζω φέτος, γιατί έλειπα κάποια χρόνια από το Ρέθυμνο. Είναι παιδιά τα οποία θεωρώ αρκετά, μπορεί και τα μισά να έχουν προοπτικές μέσα από σκληρή δουλειά βέβαια να προχωρήσουν και αυτό σίγουρα είναι ένα επίτευγμα το οποίο το πιστώνεται η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, έτσι, που τόσα χρόνια κάνει πολύ καλή δουλειά και αυτό τώρα το πιστώνεται η αντρική ομάδα του Αστέρα Ρεθύμνου. Ωραία. Θα σας αφήσω για 5 λεπτάκια να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά
των 9 και θα επιστρέψουμε για το τρίτο ημίωρο σε μια πολύ ενδιαφέρον κουβέντα που έχουμε εδώ με όλους τους καλεσμένους αλλά και τηλεφωνικά τον Ηλία Σπρωμάτη και τον Μιχάλη Στεφανάκη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Η ώρα είναι 9. Οπτικά Σταγκουράκη. Όταν η ποιότητα στην όραση συναντά την πρωτοπορία. Σε αποκλειστικότητα για όλο τον ομό Ρεθύμνου, το υγρό Αλβέρα με κύριο συστατικό την Αλόε Βέρα. Προμηθευτείτε φακούς επαφής σιλικόνης υδρογέλης και όλα τα υγρά όλο το 24ωρο από τον αυτόματο πολιτή μας. Ανακαλύψτε τους νέους φακούς επαφής σιλικόνης υδρογέλης Aeroptics. Καθημερινές και μόνιμες προσφορές σε όλα μας τα είδη. Οπτικά Σταγκουράκη. Κουντουριώτη 53 και Καζαντζάκη γωνία. Έναντι Δημαρχείου. Τηλέφωνο 28 310 35 300. Οπτικά Σταγκουράκη. 102 ευχές γιορτής από τα παιδιά του Team FM. Αναρωτιέστε τι μπορεί να κάνει το ίντερνετ για την επιχείρησή σας. Hotsoft.gr. Ίντερνετ, δίκτυα και τηλεπικοινωνίες. Hotsoft.gr. Τεχνολογικές λύσεις. Στα οπτικά Ανδρουλάκη δοκιμάστε κι εσείς τους πιο άνετους και εξελιγμένους φακούς επαφής υδρογέλη σιλικόνης όλων των εταιριών και νιώστε τη διαφορά στην όρασή σας. Οπτικά Ανδρουλάκη, πάντα στις καλύτερες τιμές με καθημερινές προσφορές και εκπτώσεις στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 93 στο Ρέθυμνο. Αν ένα μαγαζί κρατήσει 10 χρόνια σημαίνει ότι πουλάει. Αν μια σχέση διαρκέσει 50 χρόνια σημαίνει ότι αξίζει. Αν μια εφημερίδα ξεπεράσει τα 100 χρόνια τότε η κριτική επιθεώρηση απέκτησε ανταγωνιστή. Κριτική επιθεώρηση. Με τη δύναμη της σωστής πληροφόρησης. Κριτική επιθεώρηση. Η καλύτερη εφημερίδα. Η αρχαιότερη ημερήσια εφημερίδα. Πάντα ενημερωμένη. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη για μία μόνο παράσταση στο Ρέθυμνο την παραμονή Θεοφανίων 5 Ιανουαρίου στο κτήμα Θυμέλη. Δευτέρα 5 Ιανουαρίου διασκεδάζουμε στο κτήμα Θυμέλη με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τηλέφωνο για ρεζερβέ και πληροφορίες 28 310 30 888 και στο διαδίκτυο www.kτήμα-θυμέλη.gr. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Team FM 102.
Επιστρέφουμε λοιπόν για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, Sport Monday. Και θα συνεχίσουμε με την όμορφη παρέα που έχουμε εδώ κοντά μας σήμερα. Και θα αφήσουμε το κύπελο που συζητήσαμε τόσα πολλά. Απομένουν να δούμε τι θα γίνει και στο γήπεδο, καλά τα λόγια, αλλά και να δούμε τι θα γίνει στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι. Να πούμε και ποιοι μας προσφέρουν την εκπομπή. Με το αερόστατο, το πτέο Αντοβιζιόν, το πάρκινγκ Νατατόριουμ και Old Town Fortezza. Μπακαλόγατος και το Πέτρινο. Δεν ξέρω αν ακούστηκα πριν. Ξαναπέσω λίγο γιατί στην αρχή λοιπόν, μπορεί να μην ακούστηκες. Καλά, το κατάλαβα. Λοιπόν, η χορηγή της εκπομπής μας, το αερόστατο, το πτέο Αντοβιζιόν, το πάρκινγκ Νατατόριουμ και Fortezza. All Down Fortezza, ο Μπακαλόγατος και το ψιστοπολείο Πέτρινο. Ωραία. Συγγνώμη για τα λαθάκια που κάνω, αλλά είναι πολλά μικρόφωνα σήμερα και δεν τα έχω συμμάθιασα καλά. Συμμάθιασα πριν πίσω. Μου πες μια φορά πως έκανα καλή κονσόλα και έχω κάνει 15 κουμπιά λάθος σήμερα. Ελά σου πει για τις αλλαγές σου, λέω, για την κονσόλα. Α, μπερδεύεσαι. Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε τώρα στους αρχηγούς. Πάμε τώρα στους αρχηγούς. Να μας πούν και αυτή τη γνώμη τους. Ωραία. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το. Από τον αρχηγό του Ρεθυμνιακού, έναν εκ των αρχηγών του Ρεθυμνιακού. Ωραία, θα ξεκινήσουμε με το Σύφη, να μας κάνει ένα μικρό σχόλιο και αυτός. Να πάμε λίγο στο πρωτάθλημα, αφού μας μίλησε ο coach σου για το κύπελο. Τις ίδιες απόψεις θα έχεις και εσύ, είναι και δίπλος, αποκλείται να μην πεις όχι. Λοιπόν, τέλος του πρώτου γύρου, Σύφη, τι έχεις δει στο φετινό πρωτάθλημα, αν το περίμενες έτσι στην αρχή που ξεκινούσε, και για την ομάδα σου δύο λόγια. Καλησπέρα για από μένα, χρόνια πολλά σε όλους και πάνω απ' όλα υγεία, ευτυχία. Θέλω να πω ότι όντως όπως είδα ένα πλάνο του φετινού πρωταθλήματος είναι όπως το περίμενα, πολύ ανταγωνιστικό. Έχει ανέβει σαφώς το επίπεδο από άλλα χρόνια, ειδικά από το περσινό. Είναι μέχρι και την 11η-12η θέση όλες οι ομάδες ανταγωνιστικές. Η ομάδα μας, για να μιλήσω για την ομάδα μου, που είμαστε αίτητοι σε αυτό το πρώτο γύρο και τα πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι δουλειά του προπονητή σαφώς. Αυτό έλειπε να μην πεις κάτι. Αν το σπίτι μας θα πέσαμε ως πλακώσεις. Ναι, είναι δουλειά του προπονητή. Και πιστεύω ότι και ο δεύτερος γύρος θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικός με κάποιες προσθήκες που γίνανε σε καλές ομάδες. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Πάμε στον Αλέξη το Μαγιάφα, τον ένα εκ των αρχηγών του Άρη Ρεθύμνου. Ο Αλέξης θα μας κάνει την ίδια ερώτηση θα κάνω και σε ένα όπως και στο Σύφη και ένα μικρό σχόλιο, γιατί εσύ αγωνίζεσαι για πρώτη χρονιά στην πρώτη χρονιά, ενώ έκανες τη μεταγραφή φέτος στον Άρη, ενώ ο Σύφης ήταν και πέρυσι στο Ρεθυμνιακό, και δύο λόγια για αυτή τη μεταγραφή και πώς αισθάνεσαι στην νέα σου ομάδα μετά το τέλος του πρώτου γύρου. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Καλή χρονιά. Για τη μεταγραφή μου πήγα σε ένα σύλλογο ο οποίος είναι οικογένεια πάνω απ' όλα, αυτό έχω καταλάβει. Με έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος εκεί που είμαι. Έχω αντιμετωπίσει ένα φοβερό κλίμα από όλους. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Προσπαθούμε να εκπληρώσουμε τους στόχους μας σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα με τις τέσσερις ομάδες να ξεχωρίζουν, οι οποίες είναι σε λεπτομέρεια, κρίνονται όλα, δηλαδή θα κρυθούν σε λεπτομέρεια ποια θα πάρει το πρωτάθλημα, τη δεύτερη, τρίτη και την τέταρτη θέση. Βέβαια χωρίς να διαγράψω τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί και αυτές προσπαθούν όπως και εμάς. Νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά, θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας όπως έχουμε θέσει από την αρχή. Ο πρώτος γύρος έκλεισε πάρα πολύ καλά και μπήκε και η νέα σεζόν, η νέα, το 2015, πάρα πολύ καλά. Έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Όπως λέγαμε και πριν, θα υπάρχουν Κυριακές, Τετάρτες, οπότε για μας θα είναι πολύ δύσκολα.
γιατί δεν είμαστε και επαγγελματίες να πληρωνόμαστε ή οτιδήποτε, θα παίζουμε Κυριακές Τετάρτες, έχουμε και τις δουλειές μας. Όλα θα κριθούν, όπως είπα και πριν, στη λεπτομέρεια. Ισοδύναμες ομάδες και όλα θα κριθούν. Θα μας κάνεις και ένα σχόλιο για το coach. Ο coach, να σας πω την αλήθεια. Τον ξαναείχες τον coach, έτσι. Τον ξαναείχα στα πρώτα του βήματα, όπως και εσένα συμπαίχτηκε εκείνη τη χρονιά. Ναι, ναι, μετά χτύπησε το κουδούνι και πήγατε στο σχολείο. Ναι. Και να σας πω την αλήθεια, γι' αυτόν είμαι στην ομάδα που είμαι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι τώρα δείχνει ότι είναι γεννημένος για πρωταθλητισμό, έτσι έχω καταλάβει εγώ, γιατί όπου πάει πρωταγωνιστεί, μάλλον το έχει σαν άνθρωπος και φαίνεται και από τη δουλειά που κάνει και από τα αποτελέσματα που προσφέρει. Εγώ θέλω να του πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ που με στήριξε. Τον έχει συγκινήσει τώρα, να ξέρεις. Μα τον βλέπω. Τον βλέπω που είναι έτοιμος να δακρύσει. Αύριο να δεις τραπέζια που θα γίνουν. Ναι, ναι, ναι. Θα ξεκινάει η προπόνηση και θα λέει ο coach ο Αλέξης να κάτσει στην άκρη. Οι υπόλοιποι τρέξτε. Και φανέλα σπίτι. Πάμε και στον. Μεταγραφή στόπερ κάνανε τώρα. Πρέπει λίγο να ανεβάσουμε τις μετοχές μας. Έτσι, έτσι. Σωστό, σωστό. Κατάλαβε το κατάλαβε. Πάμε και στο Λευτέρη το ψυχουντάκι να μας κάνει ένα σχόλιο για μέχρι τώρα πώς έχει δει το πρωτάθλημα. Για το Λευτέρη, βέβαια, μπορεί να κάνουμε μια ξεχωριστή ερώτηση ότι πραγματικά μετά από πολλά χρόνια αγωνίζεται σε τέτοια κατηγορία. Έχει αγωνιστεί σε πάρα πολύ μεγάλες κατηγορίες. Έχει δει πάρα πολλούς παίχτες σε υψηλό επίπεδο. Έχει κάνει ανόδους σε ομάδες. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι τα Χανιά από Γάμα σε Β' Εθνική ανεβήκανε με βασικό μέσα Λευτέρη Ψυχουντάκη. Έτσι. Μετά στο Κυσαμικό. Είναι φίλος, αλλά εντάξει. Δεν είναι απλά φίλος, είναι κουμπάρος. Δεν ξέρω. Ενώ ότι είναι κολλητός, αλλά εντάξει, ήρεμο. Λοιπόν, όχι, συγγνώμη, είναι τέτοιο. Είναι κάποια στατιστικά τα οποία πρέπει να τα πούμε. Πλάκα σου κάνω. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο, Λευτέρη, και από σένα σε ένα πρωτάθλημα πραγματικά που δεν το γνωρίζεις αρκετά χρόνια τώρα. Εσύ ενώ οι υπόλοιποι το γνωρίζουν, που αγωνίζει για πρώτη χρονιά στον Αστέρα Ρεθύμνου. Καταρχάς, αν έπαιξες καθόλου στο τοπικό, είχες παίξει πριν φύγεις για τον Παναθηναϊκό στο τοπικό? Είχα παίξει πολύ λίγο. Είχα παίξει μια χρονιά, αν θυμάμαι καλά. Ούτε μια, μισή ίσως. Και μετά έφυγες για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Οπότε η αλήθεια είναι ότι δεν έχω εικόνα και άποψη για τις προηγούμενες χρονιές, ποιο ήταν το επίπεδο του τοπικού κτλ. Αλλά σαφώς αντιλαμβάνομαι και με αυτά που ακούω ότι φέτος είναι πολύ καλύτερο το επίπεδο. Και είναι και λογικό. Όντως είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και για μας τους παίχτες που αγωνιζόμαστε. Είναι σημαντικό να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί αυτό πάντα σε κάνει καλύτερο και έχεις περισσότερη όρεξη. Γιατί όπως είπαμε, δεν είμαστε επαγγελματίες. Το κάνουμε γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Και ένα μικρό σχόλιο θα ήθελα για τι έχεις δει μέχρι τώρα. Τελείωσε ο πρώτος γύρος όσον αφορά το πρωτάθλημα γενικά. Και τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, αλλά και για την ομάδα σου. Έχω δει πολύ ανταγωνιστικές ομάδες, καλές ομάδες. Οι ομάδες που πρωταγωνιστούν όντες αξίζουν να είναι εκεί που είναι. Για τη δική μου ομάδα θα ήθελα να πω ότι είναι ευχάριστο ότι παίζουν, το ξαναλέω, σε παίχτες σε μικρή ηλικία. Αυτό όμως από μόνο το κάνει και δύσκολο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι λείπει εμπειρία από την ομάδα. Όμως είναι κάτι που μπορεί να φτιάξει. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά συγχρόνως θεωρώ ότι έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Σαφώς θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερη θέση, μπορούμε. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο έτσι αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον, γιατί κάνουμε πολύ καλή δουλειά με τον προπονητή μας, τον Ηλία Τανσπρομάτη. Πολύ καλή δουλειά και θεωρώ ότι στο δεύτερο γύρο θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι θα είναι όλα καλά. Ωραία. Επειδή έχουμε και τους δύο coach στο τηλέφωνο, να πάμε και αμέσως σε αυτούς, γιατί τους κρατάμε και. Και ο κύριος Στεφανάκης, ο coach Στεφανάκης, είπε ότι είναι ακόμα στο γήπεδο, αλλά και ο coach Ασπρομάτης δεν είναι, και που μας μιλάει είναι μεγάλη χαρά, γιατί άμα είσαι άρρωστος δεν είναι και τόσο για χατήρι μου μας μιλάει ο κύριος Ηλία. Okay. Για χατήρι σου. Τον είχα ποδοσφαιριστικό βασίλειο. Για χατήρι σου. Για χατήρι σου. Κύριε Ηλία, το είπαμε ότι προσπάθησε να παίξει μπάλα ο Βασίλης, το έχουμε πει. Περιμένετε. Είναι μεγάλη προσπάθεια. Ο Λευτέρης τ' άκουσε, το ξέρω, ο Λευτέρης το ξέρει και σαν ποδοσφαιριστή. Είναι καλό παιδί, αλήθεια. Καλό παιδί. Λοιπόν, πάμε στο coach Στεφανάκη όμως πρώτα να μας πει ένα μικρό σχόλιο. Για το πρωτάθλημα, τελείωσε ο πρώτος γύρος, η ομάδα του
Έχει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, μετά το στραβοπάτημα των Ζωνιανών με την Κάλυβο, ανέβηκε στην πρώτη θέση. Τι θα δούμε coach στο δεύτερο γύρο από την ομάδα σου? Ήδη έχετε κάνει μια μεταγραφή που συζητήθηκε και θα συζητείτε αρκετά στο Ρέθυμνο και γενικότερα στην Κρήτη με τον Ρούσεφ. Έτσι λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο για τον δεύτερο γύρο και για τους στόχους που ξέρουμε ότι είναι ο πρωταθλητισμός και για τη συνέχεια. Ναι, θα ήθελα να πω ότι το Πέραμα φέτος έχει βάλει στόχο τον πρωταθλητισμό και μαζί με τις άλλες ομάδες, αυτές τις τρεις ομάδες ακόμα που έχουν ξεχωρίσει, πιστεύω ότι θα παλέψουν μέχρι το τέλος για τον τίτλο. Πιστεύω ότι είναι αμφίρετο για το ποιος θα καταλήξει πρώτος. Εμείς κοιτάζουμε την ομάδα μας, θα ενισχυθούμε τώρα στις μεταγραφές, στις θέσεις τις οποίες είναι νευραλικές και πιστεύω ότι είναι η ουσία, και να καλυφθούμε και σε όποιες άλλες θέσεις έχουμε πρόβλημα, να φτιάξουμε λίγο το ρόστερ μας. Και πιστεύω ότι κάθε παιχνίδι από εδώ και μετά θα το βλέπουμε σαν ντέρμπι, όπως από τα πρωταθλήματα. Όμως εμείς το δουλειά μας, το πρωτάθλημα έχει ακόμα 15 αγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε και να χάσει τον οποιοδήποτε. Θέλει μεγάλη προσοχή κάθε Κυριακή και πάρα πολύ δουλειά ενδιάμεσα στο γονείς. Πιστεύω ότι και τώρα με τις εκλογές και με τα κύπελα θα πέσουν και εμβόλοι με τα αγωνιστικές και θα πρέπει, θέλει μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό κάνουμε τις μεταγραφές, να εμπλουτίσουμε το ρόστερ μας, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να έχουμε πιο πολλά, πιστεύω, εργαλεία στον πάγκο μας για τη συνέχεια που θα είναι δύσκολη. Κότς, η ομάδα του Πέραματος έκανε πραγματικά μια μεγάλη μεταγραφή και δεν το κρύβει κανείς αυτό. Τι ακόμα θα δούμε από το Πέραμα όσον αφορά αυτή τη μεταγραφική περίοδο? Γιατί όταν κάνεις τέτοιες μεταγραφές έχεις μεγάλο στόχο και είναι το πρωτάθλημα και δεν ξέρω τι θα συνεχιστεί από τον πρόεδρο του Πέραματος. Εμείς φτιάχναμε ένα παίχτη ο οποίος να είναι έντονος, να έχει παίξει μεγαλύτερες κατηγορίες. Από τη μέση και μπροστά να παίζει πίσω από το φορ, να έχει καλό πόδι στα στεμένα. Αν είναι έμπειρος να μπορεί να διαβάζει το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι βρήκαμε ένα παίχτη ο οποίος βάσει τον αυτά που αξιολογήσαμε, αυτά που ρωτήσαμε και αυτά που είδαμε, δεν έχουμε να βγάλει, θα πει αύριο το παιδί, μεθαύριο. Να είναι στην κατάσταση στην οποία μας έχουν πει. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής, είναι σε μια ηλικία που ξέρει τι χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Εμείς ακόμα θέλουμε να πάρουμε 2-3 παίχτες. Κοιτάζουμε. 2-3 μεταγραφές ακόμα. Ναι, 2-3 μεταγραφές. Δεν έχουμε κάποιο όνομα που μπορείτε να μας πείτε σήμερα εδώ στην εκπομπή? Όχι, δεν μπορούμε. Μιλάμε με 2-3 παίχτες και πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδας να έχουμε αποφασίσει. Ωραία. Τι θα είναι αυτή. Γιατί όσο πιο σύντομα αφήσουμε το ρόστερ και όσο πιο καλό είναι η ομάδα, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Ωραία. Πιστεύετε κι εσείς ότι θα μέχρι το τέλος, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική μπορεί να υπάρξει ντέρμπι όσον αφορά το πρωτάθλημα? Ναι, εγώ το πιστεύω ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική και στα τελευταία λεπτά θα παίζει το πρωτάθλημα. Να. Είναι όλες οι ομάδες, αυτές που πρωταγωνιστούν και οι τέσσερις, οι τάξιες ομάδες, παίζουν καλό ποδόσφαιρο και θα πρέπει δηλαδή εγώ για την ομάδα, κάθε ομάδα σου, κάθε παιχνίδι να το δουλεύει πολύ καλά στην προπόθεση για να μην παθαίνει ζημιά στην κυρωγή στο παιχνίδι. Γιατί όπως είδατε, τα Ζωνιανά παιχνίδι δουλεύει να την κάνει εγώ. Δηλαδή ένα αποτέλεσμα που έκανε έκλεισε εγώ, βέβαια, επειδή κάναμε στο ίδιο δίκο με την κάνει εγώ και ο κύριος κάνει πολύ καλή δουλειά και έχουν φανεί τα αποτελέσματα, γιατί και με το Ρεθμιακό Ικάλυγο και με τον Αστέρα και με τον Άρη που είναι καλές ομάδες ανταγωνιστικές, έχει φέρει καλά αποτελέσματα. Θέλω να πιστεύω ότι όποια ομάδα είναι σοβαρή και επιτασσιμένη μέχρι το τέλος και τυχερή πάνω απ' όλα θα καταλήξει πρώτη. Ωραία. Κότς, δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας αποδεσμεύσουμε για να
ότι ξέρουμε ότι είσαι ακόμα στο γήπεδο. Εγώ θα ήθελα και να πω την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους μου, τους προπονητές, στον Ιλία, στον Μιχάλη, στον Νίκο. Τους έχουμε καλή συνέχεια στις ομάδες τους, να έχουν την υγεία τους, να είναι ευτυχισμένοι. Και να συνεχίσουν να προσφέρουν στο ποδόσφαιρο όπως το θέλουν. Και στους αρχηγούς που μιλήσαν από τις ομάδες, έχουμε καλές υπηρεσίες, ό,τι επιθυμούν. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Coach, που είσαι εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε να είσαι καλά και καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο για προσωπικά και για την ομάδα σου. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σου, Coach. Ευχαριστούμε. Πάμε και στον Coach Ηλιάς Προμάτη. Ναι, ο άτυχος της βραδιάς. Ο άτυχος της βραδιάς, γιατί είναι κοντά στο Ρέθυμνο και θα μπορούσε να είναι κοντά. Εδώ μαζί μας δεν πειράζει. Στη φωτογραφία θα λείπει, θα κάνουμε μοντάζ. Coach, ένα μικρό σχόλιο και από σένα για το πρωτάθλημα. Για αυτά που λέγανε πριν, να ευχαριστήσω εγώ τον Μιχάλη για τα καλά λόγια που είπε για μας. Να πω όμως ότι θεωρώ ότι η βαθμολογία αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ποιες ομάδες είναι αυτές που διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι οι ομάδες που προβολεύονται στην βαθμολογία, οι τέσσερις πρώτες δηλαδή, κατά σειρά πέρα Μαζονιά, Ρεθυμνιακός και Άρης, είναι αυτές οι ομάδες που το διεκδικήσουν. Οποιαδήποτε ομάδα άλλη μπορεί να κάνει κάτι άλλο, νομίζω ότι θα θεωρηθεί έκπληξη για μένα, γιατί απέχουν βαθμολογικά από αυτές. Δεν υπάρχει για μένα ξεκάθαρο φαβορί. Και οι τέσσερις νομίζω ότι μπορούν επίσης να το διεκδικήσουν. Η ομάδα που θα βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση σε όλο αυτό το δεύτερο γύρο, πιστεύω θα είναι και η ομάδα που θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτή που θα είναι πιο σοβαρή, βέβαια έχει σημασία για μένα κατά πόσο οι ομάδες αυτές που διεκδικούν το πρωτάθλημα θα ενισχυθούν αυτή την περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να ενισχυθούν σε αυτές, πραγματικά χρειάζονται ποδοσφαιριστές. Εσείς Coach, βρίσκεται σε κανέναν τώρα στη μεταγραφική περίοδο να πάρετε κάποιον? Εμείς Βασίλη... Πέρα από μένα. Μόνο εσύ άμα προκύψεις. Εγώ να πω την αλήθεια, πραγματικά ήθελα να πω πριν, επειδή είναι η καλεσμένος στους Λευτέρης του Σιγουδάκης, ότι θεωρώ είναι τιμή και για μένα που συνεργάζομαι ένα παιδί με την αξία για το ύφος του Λευτέρη. Έχουμε εξαιρετικούς μεγάλους, παιδιά που έχουν ικανότητα και αξία και ήθος, όπως είναι ο Φώτης, ο Μάρκος Κλαψινός, ο Χριστουλάκης, ο Ριχάρδος, ο Σιγουριός ο Αλέξανδρος, ο Βουτζάς ο Λευτέρης. Είναι εντάξει παράληψη, μπορώ να ξεχάσω κάποιο παιδί, δεν θα μακρηγορήσω και να τα πω όλα τα παιδιά. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε έτσι μια ανταγωνιστική ομάδα με παιδιά μικρά που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, που έχουν λίγα παιδιά στα πόδια τους. Για να πω δηλαδή και με τη δική μας ομάδα ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει σε όλα τα παιχνίδια, είμαστε δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε και ο δικός μας στόχος είναι να προετοιμάσουμε την ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Και ένα μικρό σχόλιο για τον assistant coach που έχετε, τον Τζακάλι τον Αντώνη. Εντάξει, ο Αντώνης έχει τη δική του ιστορία στο εθνικό ποδόσφαιρο, παιδιά, το ξέρετε, γιατί έχει παίξει πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Για μένα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, είναι παιδί που έχει διάθεση να βοηθήσει, να δουλέψει, πάρα πολύ συνεπής. Η καριέρα του ποδοσφαιρική νομίζω στηρίχθηκε σε αυτό, στη συνέπεια, στην εργατικότητά του. Το κάνει το ίδιο καλά τώρα και με εμένα. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα. Οπότε, Coach, από ό,τι κατάλαβα και εσύ πιστεύεις ότι το πρωτάθλημα, και δεν νομίζω να διαφωνείς κανείς τη φετινή χρονιά, θα κριθεί στις λεπτομέρειες και στις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, και ξεκάθαρα θα το διεκδικήσουν οι τέσσερις ομάδες που αποδεύουν την τεχνολογία. Ωραία. Coach, δεν ξέρω αν χρειάζεται να σας αποδεσμεύσουμε ή να μείνει στην παρέα μας. Ξέρω ότι μας ακούς έτσι και αλλιώς. Θα σας ακούω έτσι και αλλιώς, παιδιά. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που με βγάλετε στον αέρα. Να ευχηθώ για άλλη μια φορά χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και καλές εκπομπές. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Coach, περαστικά κιόλας. Να είστε καλά, παιδιά. Και θα τα πούμε. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ. Καλή βραδιά, ευχαριστώ κι εγώ. Και νομίζω ότι παίζουμε εντός έδρας που λέμε τώρα. Τους έχεις κοντά σου, μπορείς να τους ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Τα τηλέφωνα κλείσανε. Όχι. Πάμε και για τους επόμενους δύο coach να μας πούν την άποψή τους. Ας ξεκινήσουμε τώρα από τον Μιχάλη. Ας ξεκινήσουμε με τον Μιχάλη Δελγιανάκη. Να μας πει την άποψή του. Πρώτος γύρος τελείωσε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Η ομάδα του
συγκατοικεί στην 3η-4η θέση με τον Ερεθνιακό. 4 βαθμούς από την κορυφή και οι δύο. Η ομάδα του Μιχάλη πλέον έχει και μασκότε, το ξέρεις. Ναι, ναι. Αυτά σε αυτά είσαι πρώτος. Ανεβαίνει. Γι' αυτό σταμάτησα να ποδόσω. Με καλούσε το άλλο επάγγελμα. Μια άποψη λοιπόν, τη γνώμη σου Μιχάλη για την μέχρι τώρα πορεία και της δικής σου ομάδας αλλά και των υπολείπων για το τέλος του πρώτου γύρου και τι θα δούμε ακριβώς στη συνέχεια, αλλά και θα μας πεις και εσύ για την κίνηση που έχει ήδη γνωστεί, έχει γίνει γνωστή με τον δασκαλάκι των Μύρων που ήρθε στην ομάδα του Άρη, αλλά και τι άλλο μπορούμε να δούμε από τον Άρη. Ναι, θα συμφωνήσω με όλα τα παιδιά που μιλήσανε ότι νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει πλέον ότι οι τέσσερις ομάδες που προπορεύονται στη βαθμολογία θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, το οποίο δίνει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα φέτος και είναι μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι τέλους. Κάθε ομάδα θα παλέψει με τα δικά της όπλα απέναντι στο κάθε αντίπαλο με στόχο το πρωτάθλημα, έτσι. Σίγουρα δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς και να πει ότι, παράδειγμα να πούμε εμείς για τον Άρη, ότι δεν είναι στόχος μας το πρωτάθλημα. Φυσικά και είναι στόχος το πρωτάθλημα, χωρίς να είναι αυτοσκοπός, έτσι. Γιατί ακόμα ο Άρης βρίσκεται σε άλλη φάση σε θέμα ομάδος. Νομίζω ότι όπως είναι και από τη διοίκηση, όπως έχουμε μιλήσει, πρώτος στόχος είναι να οργανωθεί και να αλλάξει επίπεδο σαν ομάδα. Δηλαδή με κάποια βήματα που προσπαθούμε να κάνουμε, δηλαδή να προωθήσουμε την ομάδα με κάποιο site στο ίντερνετ, σε θέμα marketing, να φτιάξουμε τα αποδυτήριά μας καλύτερα, να φτιάξουμε τους χώρους δουλειάς μας ακόμα καλύτερα, να οργανωθούμε σε όλα αυτά τα κομμάτια και σε όλα αυτά τα σημεία και μετά να πούμε ότι πραγματικά αυτός ο σκοπός είναι να αλλάξει επίπεδο πλέον σε θέμα κατηγορίας η ομάδα, αν αυτό είναι εφικτό, εφόσον υπάρχουν οι βάσεις από πάνω. Όπως προείπαμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια την οικονομική να πούμε ότι θα πάρουμε κάποια παιδιά για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει μέσα από τη δουλειά να βγει αυτό το κομμάτι. Βέβαια αυτό είναι μακροπρόθεσμο, έτσι, δεν είναι κάτι στους άμεσους στόχους. Βέβαια εμείς με ό,τι όπλα διαθέτουμε θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Και τα όπλα μας ποια είναι? Σκληρή δουλειά, αφοσίωση και πίστη σε αυτό που κάνουμε. Εκεί θα ρίξουμε το βάρο μας και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί. Όσον αφορά τις μεταγραφές, είδαμε την πρώτη μεταγραφή για την ομάδα του Άρη. Δεν ξέρω, θα έχουμε αποδεσμεύσεις, θα έχουμε και άλλες μεταγραφές, τι θα έχουμε? Κοίτα να δεις, στην ουσία μας έφυγαν δύο παιδιά από την ομάδα για διάφορους λόγους και θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε με άλλα δύο παιδιά αυτούς που έφυγαν. Ο ένας είναι ο Μύρος, ο οποίος ήδη βρίσκεται στην ομάδα μας. Προσπαθούμε να πάρουμε και κάποια ένα-δύο παιδιά ακόμα για να συμπληρώσουμε το ρόστερ που είναι σε καλό επίπεδο, είμαστε σε καλό επίπεδο και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτές τις προσθήκες να βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά όσο μπορούμε να διεκδικήσουμε τους στόχους μας και τους δύο στόχους που έχουμε. Ωραία. Νίκο. Πάμε και στον Νίκο. Λοιπόν, ναι. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, okay. Βέβαια. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι το τοπικό ποδόσφαιρο τώρα, δηλαδή αυτή τη χρονιά την τελευταία, ανέβηκε το επίπεδό του, γιατί επέστρεψαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, διάλυσε το περιφερειακό που πραγματικά ήταν πολλά επίπεδα παραπάνω από το τοπικό συγκριτικά. Από τη στιγμή όμως που διάλυσε, σίγουρα ανέβασε το επίπεδο του τοπικού, γιατί πολλοί ποδοσφαιριστές απορροφήθηκαν τις ομάδες του τοπικού, δεν υπάρχει ούτε οικονομική δυνατότητα ούτε πολυτέλεια πλέον να παίζουμε σε ομάδες γάμα εθνικής οι οποίες δεν πληρώνουν, οι οποίες έχουν προβλήματα. Επομένως δεν μπορούμε να αφήνουμε τις δουλειές μας στα σπίτια μας για να παίξουμε ποδόσφαιρο σε παραπάνω επίπεδο. Επομένως βρέθηκαν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές στο τοπικό και ανεβάσαν το επίπεδο. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή μας αρέσει η οργάνωση και εμένα προσωπικά και μας αρέσει και το κίνητρο, δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια ομάδα η οποία να μην έχει στόχους. Μπορεί κάποιες στιγμές οι στόχοι αυτοί να φαίνονται δύσκολοι. Μπορεί να έχουμε να παλέψουμε με συνθήκες οι οποίες δεν μας ευνοούν.
όμως δεν πάβει να έχουμε κίνητρο, δεν πάβει να έχουμε στόχους. Αυτοί μας κρατάνε σε εγρήγορση. Καμιά φορά οι στόχοι είναι αυτοί που φαίνονται όλοι, δηλαδή διεκδικό πρωτάθλημα, διεκδικό κύπελο. Άρα έχω τους ποδοσφαιριστές μου σε μια κατάσταση τέτοια, έτσι ώστε να ενισχύουν το άθλημα. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι στόχοι, οι οποίοι είναι πιο εσωτερικοί, είναι πιο κλειστοί στόχοι, που πρέπει να τους ανακαλύψουμε οι προπονητές, για να μην χαθεί το κίνητρο των παιδιών. Και αυτό είναι και η δυσκολία του αθλήματος, και αυτό είναι και η ομορφιά του. Και εάν σταματήσουμε να ψάχνουμε να βρίσκουμε κίνητρα για τους ποδοσφαιριστές μας, μένουμε στάσιμοι και αντί να το πάμε το ποδόσφαιρο μπροστά, θα αρχίσουμε να το πηγαίνουμε πίσω. Όσον αφορά την ομάδα του Ερυθμιακού, θα δούμε κάτι καινούριο για τον δεύτερο γύρο ή κάποιο παιδί που θα αποδεσμεύσετε, ή θα παραμείνει η ομάδα ακριβώς η ίδια χωρίς αλλαγές για τον δεύτερο γύρο και τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Εμάς ο σχεδιασμός ο καλοκαιρινός δεν πήγε καλά. Δηλαδή είχαμε επενδύσει και στον David, ο οποίος έχει τα γνωστά προβλήματα που όλοι τα ξέρουν με το δελτίο του. Ναι. Και αυτή τη στιγμή αφινταλαντεύεται αν θα μείνει στο Ρεθυμνιακό, αν θα πάει στο Πέραμα. Και όλα τώρα εδώ πέρα είναι μια παράξενη τώρα διαδικασία και για τον ίδιο. Ο Αλέκος ο Βλαστός, ο οποίος μου σταμάτησε τώρα για επαγγελματικούς λόγους, ο οποίος είναι και σαν άνθρωπος και σαν παιδί και σαν ποδοσφαιριστής μεγάλη απώλεια. Και νομίζω ότι έκανε και μία από τις καλύτερες γύρους που έχει κάνει ο Αλέκος, βοήθησε αρκετά. Ο Αλέκος είχε αποφασίσει να σταματήσει από πέρυσι το καλοκαίρι. Μα. Κατάφερα και τον έπεισα να παίξουμε μπαλίτσα, να το ευχαριστηθούμε. Είχαμε ξανασυνυπάρξει και ποδοσφαιρικά, ήμασταν φίλοι. Εντάξει, το τερμάτισε και ο Αλέκος. Όσο εκεί πήγαινε, δεν προλαβαίνει. Λοιπόν, ο σχεδιασμός ο καλοκαιρινός δεν πήγε έτσι όπως τον ήθελα. Όμως είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε αίτητοι. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε να χάσουμε από τις 23 Απριλίου του 2014. Τελευταία ήττα ήταν από τον Άρη. Είμαστε μια ομάδα η οποία έχουμε αποκτήσει ένα στυλ παιχνιδιού και όταν δεν είμαστε καλοί πάλι δεν χάνουμε. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να βρούμε δύο παιδιά, τρία παιδιά, να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας. Όχι σαν αυτό σκοπό το πρωτάθλημα, σαν αυτό σκοπό το κίνητρο, το στόχο. Για να μας κρατάει όλους σε γρήγορο, σε υψηλό επίπεδο. Ωραία. Θα ξεκουραστείτε πάλι για 2-3 λεπτά για να πάμε στα απαραίτητα εφημιστικά των 9.30 και θα επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σε αυτή την πάρα πολύ ωραία εκπομπή σήμερα με τόσους πολλούς ανθρώπους από την πρώτη κατηγορία, από τους πρωταγωνιστές βασικά, προπονητές και παίκτες από την πρώτη κατηγορία τοπικού Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 9.30. Η Ελλήν προσφέρει άριστη ποιότητα καυσίμων και άψογη εξυπηρέτηση μέσω του διαρκώς επεκτηνόμενου δικτύου πρατηρίων της σε όλη την Κρήτη. Κέντησε το λογότυπό σου, τύπωσε την ιδέα σου. Δημιούργησε το δικό σου ξεχωριστό μπλουζάκι με την υπογραφή και την ποιότητα του Stamba Fan. Με δύο μαγαζιά στην καρδιά της παλιάς πόλης, Μεσολογίου 14 και Εθνικής Αντιστάσεως. Τηλέφωνα 2831-0-22-175 και 36-264. Stamba Fan. Team FM 102. Χρόνια πολλά. Ανέβηκε στο κρεβάτι, λέρωσε, έβγαλε την πολυθρόνα. Εσύ φταίς. Εγώ, δικό σου είναι. Εσύ φταίς που δεν τον πήγες για εκπαίδευση. Εσένα θα πάω για εκπαίδευση. Εμένα, να μάθω τι πια. Στην Κιβωτό των Ζώων θα μάθετε αυτά που χρειάζεστε ώστε να φύγουν τα μη και τα όχι. Θα ξέρετε τι να κάνετε και θα σας έρθει και φθηνότερα. Κιβωτός των Ζώων, στην Αντισμηνάρχου Βασιλάκη. Τηλέφωνο 57 969. Επειδή το σήκω κάτσε δεν είναι εκπαίδευση. Εντάξει Μπούμπι.
Εμπνευστήκαμε από τον Μορφέα, θεό των ονείρων, και τον Ιπποκράτη, πατέρα της ιατρικής. Ακολουθώντας τις αρχές και τα διδάγματά τους, δημιουργήσαμε φυσικά, υγιεινά και αμέταλλα προϊόντα ύπνου. Κόκομαντ. Εργαζόμαστε με τα χέρια μας ακούραστα. Αφιερώνουμε αμέτρητες ώρες για να πλησιάζουμε την τελειότητα. Το σώμα ελαφραίνει σαν πούπουλο. Το μυαλό παραδίδεται στη σιγή. Κοιμηθείτε σαν μωρό στη ζεστή αγκαλιά της Κόκομαντ. Αφού γκαζόμαστε τη φύση, εσείς νέο κατάστημα Κόκομαντ. Μάχης Κρήτης 4, Ρέθινο. Team FM 102. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Στρέφουμε λοιπόν για το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday. Να πούμε και το σκορ. Πάλι δεν πούμε. Λοιπόν, να πούμε και τους χορηγούς μας. Το αερόστατο, το κτέο Αντοβιζιόν, το Parking Natatorium και το Fortezza All Down, το Μπακαλόγατο και το Πέτρινο του Ψητοπολίου. Επίτηδες το Μπακαλόγατο, πάλι το είπα. Επίτηδες το κάνω να το καταλαβαίνεις. Σου αφήνω κλειστό το μικρόφωνο, το καταλαβαίνεις. Να πούμε και γενικά στις γυναίκες εδώ πέρα των παιδιών, τις κοπέλες, τις γυναίκες, αντίστοιχα, ότι μην φοβάστε. Έχουμε πυροσβέστη εδώ πέρα στην παρέα, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να γίνει λόγω βροχής που έχουμε έξω. Να εγκλωβιστούμε εδώ στο υπόγειο που μας. Μπορεί να καθυστερήσουμε λίγο λόγω βροχής. Έχουμε παραγγείλει για κάτι πίτσες. Να πω ένα αστείο τώρα με την μπάσα που μου έδωσες. Λοιπόν, πήγαμε στο νοσοκομείο με τη στολή, πήγαμε για μια της υπηρεσίας μια δουλειά και ήθελα να ανέβουμε με το ασανσέρ, να ανέβουμε στην ψυχιατρική πτέρυγα. Oh. Είναι μια κυρία απ' έξω και δεν μπαίνει στο ασανσέρ. Καλούμε το ασανσέρ, ανοίγει, λέει περάστε μέσα. Λέει όχι, περιμένω μια φίλη μου να με ανεβάσει πάνω. Λέμε μπείτε μέσα, σας ανεβάσουμε εμείς. Λέει όχι, δεν σας εμπιστεύω, με θέλω τη φίλη μου. Λέω μπείτε, είμαστε πυροσβέστες. Ναι, αλλά άμα κλειστείτε, από μέσα είμαστε όλοι ίδιο. Καλή. Όχι όλοι οι ίδιοι. Μπορεί να είναι και λίγο πιο επικίνδυνο. σε ποια κλινική ξαναπες πήγαινες? Εδώ στην ψυχιατρική. Α, ωραία. Δεν πήγαινες για κάτι δικό σου για δουλειά, γιατί το σώμα πήγε. Ήταν για δουλειά πήγε. Εντάξει. Μήπως έπρεπε να σου πει αυτή, για περάστε μέσα. Η κυρία πήγε για επίσκεψη όμως, έτσι. Να σκαγάτε με τα κράνη τώρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και να βγαίνατε στην τάδε κλινική να μην. Λοιπόν, και φεύγοντας τώρα από εκεί, να τελειώσω για το αστείο, φεύγοντας. Λέω εγώ στον άλλο, βγαίνω λίγο έξω, έχει πολύ κόσμο εδώ. Μου λέει ένας θαμώνας της πτέρυγας, μου λέει πού πας εσύ. Λέω έξω, μου λέει κάτσε, μάλλον θα χρειαστεί και στον γιατρό. Καλό αυτό ή κακό τώρα που είσαι. Ωραία. Λοιπόν, ωραία κοιταστιά και επιστρέφουμε στη σκληρή πραγματικότητα. Στη σκληρή πραγματικότητα, ναι, και στην κουβέντα μας για το πρωτάθλημα του Ρεθύμνου και θα ρωτήσω όλους όσους παραβρίσκονται εδώ. Έχουμε και εκτός από το κύπελο, επειδή θα αγωνιστείτε όλοι στο κύπελο και είπαμε για το βαρύ πρόγραμμα ότι θα υπάρχουν Δευτέρα, Τετάρτη, τώρα έχουμε και τις εκλογές λίγο και μας επηρεάζουν. Δεν θέλω τη γνώμη σας για τις εκλογές, γιατί είδα κάποια μούτρα εκεί και με κοιτάνε. Πλάκα, έτσι όπως έχουμε κάτσει εδώ πέρα δεν είναι σαν debate. Ναι. Νομίζω... Οι πρωινές εκπομπές είναι για τις εκλογές. Οι πρωινές δεν... debate τοπικού είμαστε. Ενώ θέλω να πω ότι πραγματικά θα δυσκολέψουν τα πράγματα όσον αφορά το πρόγραμμα, γιατί έρχεται και το καρναβάλι στο Ρέθινο και είναι πολλές οι γιορτές εδώ που πέφτουν μαζεμένες.
και θέλω να δω πώς βλέπετε αυτό το πράγμα, αν επηρεαστούν οι ομάδες από το πρόγραμμα αυτό που θα πέσει αρκετά βαρύ για κάποιο, μπορεί να είναι το τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουάριου. Πώς νιώθετε ότι μπορεί να έχετε τελειώσει τέλη Ιουνίου? Όχι, έτσι άμα πάει κανονικά. Λοιπόν, να πω τη γνώμη μου εγώ. Λοιπόν, γνώμη μου γενικότερα είναι ότι μια ομάδα για να λογίζεται ομάδα πρέπει να έχει, εκτός από καλούς παίκτες, εκτός από ένα όνομα, πρέπει να έχει μια διάρκεια, ένα βάθος, μια συνέπεια. 11 παίκτες και 12 για μένα προσωπικά δεν λογίζεται ομάδα. Αυτή είναι η γνώμη μου, τη λέω και όπως αυτό θα παίξει και ρόλο απλά παιχνίδια. Πού θέλω να καταλήξω. Ναι. Ναι. Εγώ το λέω πιο πολύ, Νίκο, γιατί αυτό που είπατε πριν, οι περισσότεροι εκεί ποδοσφαιριστές, ότι επειδή δεν είναι επαγγελματίες και επειδή έχουν κάθε ένας τις δουλειές τους και πραγματικά θα πιεστούν και τα πράγματα και για τις προπονήσεις και για τους προπονητές, για εσάς που μπορεί να σας λείψουν κάποιοι ποδοσφαιριστές για επαγγελματικούς λόγους τέλος πάντων, αλλά και για τα υπόλοιπα που είπαμε και πριν, γιορτές και άλλα πράγματα που θα γίνουν στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Θα είναι μια επίπονη διαδικασία. Όταν θα έρθουν εκείνες οι μέρες. Λοιπόν, είχε καμιά δουλειά ο Άρης τώρα να ψάχνει να κάνει 2-3 μεταγραφές? Δεν είχε καμιά δουλειά. Έχω εγώ δουλειά να πάω να ψάχνω τώρα 2-3 παίχτες? Έχω 22 άτομα ρόστερ. Θα πρέπει να τα κάνω 25, γιατί όταν θα έρθει αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να έχω την επιλογή, κάποιον να βάλω, κάποιον να βγάλω. Εντάξει, το ίδιο σκέφτονται όλοι οι προπονητές, γι' αυτό σε αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και ψάχνουμε παίχτες. Όπως πιστεύω, θα το πω γιατί το σκέφτομαι, δεν θεωρώ σωστό που οι κίτρινες κάρτες δεν μετράνε στα παιχνίδια. Με πρόλαβες, γιατί θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για διαιτησία μετά όλους, αλλά αφού το πήγες έτσι, και θέλω και στο τέλος της ο καθένας μετά το σχόλιο του να μου σχολιάσει λίγο ένα παράγοντα που είναι πρωταγωνιστή, είναι πρωταγωνιστής και αυτοί σε ποδοσφαιρικό αγώνα, και πραγματικά θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο από όλους σας. Να συνεχίζω? Ναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι η κίτρινη κάρτα έπρεπε να μετράει κανονικά. Γιατί δεν μετράει και ποιον ωφελεί που δεν μετράει η κίτρινη κάρτα? Ένα ερώτημα. Την έκανα το καλοκαίρι και στους αρμόδιους. Έξι, και μου απαντήσανε. Λοιπόν, πώς κάνεις ένα προγραμματισμό λοιπόν σαν ομάδα όταν δεν μετράνε οι κάρτες? Δεν σε ενδιαφέρει, πρώτον. Δεύτερον, κάνεις ένα πλάνο ενός παιχνιδιού και δεν πας στη διαδικασία να σε ποδοσφαιριστή να σκεφτεί. Πρέπει να προσέξεις. Και τρίτον, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής μιας ομάδας να έχει δεδομένο ότι εγώ σήμερα θα παίξω μια καλή κλωτσιά στον Καραδάκι, στο Ψυχουντάκι, στο Σιφακάκι. Και αυτό να περνάει στο απειρόβλητο τελείως. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και είναι συγκεκριμένη. Εντάξει, εγώ επειδή ακόμα παίζω μπάλα, το ζω. Και εννοείς να υπάρξει τιμωρία μετά από, ας πούμε, 5 κίτρινες κάρτες, 7 κίτρινες κάρτες που υπάρχει και στις μεγαλύτερες κατηγορίες? Εννοείται. 4. Δηλαδή, είναι δυνατόν κάθε στάνταρ ποδοσφαιριστή να μαζεύουν 15 κίτρινες κάρτες και να είναι εκεί πέρα βασικότατη κάθε εβδομάδα? Εντάξει, αυτό εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει ότι πέρα από τον Άρη, θέλουμε να αλλάξει το επίπεδο του ποδοσφαίρου, θα πρέπει να μπουν κάποια μέτρα και κάποια σταθμά. Μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό πώς το έχουν σκεφτεί. Δεν έχουν βάλει καταρχάς, δεν έχουν σκεφτεί, ας πούμε, εσένα, τον Άρη, τον Αστέρα, Περάματος, τα Ζωνιανά, έχουν σκεφτεί τις ομάδες τις πολύ χαμηλότερες, οι οποίες έχουν ένα ρόστερ ίσα μια εντεκάδα που βλέπουμε στο τοπικό. Και σου λέει ότι αν μπω και σε αυτή τη διαδικασία, πολλές ομάδες μπορεί να φύγουν για το πρωτάθλημα. Σωστό αυτό που λες. Το βλέπουμε κοντζάμ Super League και αναβολές, άνευ αγώνα αγώνες, και σου λέει μπαίνεις σε μια διαδικασία τέτοια. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι και ο λόγος αυτός βέβαια να μην τηρηθεί, επειδή το σκέφτονται. Εντάξει, ναι, απλά σου λέει τοπικό, ερασιτεχνικό. Εμείς τώρα θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο ή θέλουμε να έχουμε ένα επίπεδο ίδιο όπως ήταν πριν 10 χρόνια, πριν 15, και να υπάρχουν κάποιες καταστάσεις. Αφού έχει ανέβει αγωνιστικά το επίπεδο, εννοείς, Νίκο, να ανέβει και σε άλλα πράγματα. Εννοείται. Αυτό. Εννοείται. Να μπει σε μια διαδικασία και οι προπονητές να σκεφτούν, και οι ποδοσφαιριστές και όλοι. Ωραία. Ωραία. Πάμε στο Μιχάλη. Παρακατώ.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε με τους διαιτητές τώρα. Οι διαιτητές είναι μέρος του παιχνιδιού μας, έτσι. Συμμετέχουν και αυτοί, παίζουν στο παιχνίδι. Εγώ έχω μια, έτσι, μια ένσταση για τους διαιτητές. Θα ήθελα, όσο προσπαθούν και οι ομάδες όλες, δηλαδή από παράγοντες μέχρι ποδοσφαιριστές, προπονητές και όλο αυτό το κομμάτι, θα ήθελα και αυτοί οι διαιτητές, αφού είναι μέρος του παιχνιδιού, να προετοιμαστούν και να ανταπεξέλθουν ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να κάνουν και αυτή την προσπάθειά τους να αναβαθμιστούν στο ρόλο τους. Θα ήθελα να έχουν καλύτερα τρεξίματα, να έχουν καλύτερες αποφάσεις μέσα από αυτά τα, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εγώ δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι έχουν κάποιο συγκεκριμένο δόλο ή δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι κάνουν κάποια λάθη ανθρώπινα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν αν προσπαθούν να βελτιωθούν και οι ίδιοι. Να προσπαθήσουν μέσα σε αυτό το κομμάτι να γίνουν ακόμα καλύτεροι. Εγώ δεν έχω κανένα παράπονο από την διαιτησία. Βλέπω πράγματα που νομίζω ότι υπάρχουν κάποια λάθη και θα ήθελα να προσπαθήσουν και αυτοί οι άνθρωποι από τη στιγμή που συμμετέχουν και επηρεάζουν και πολύ μεγάλο ποσοστό το κάθε αποτέλεσμα. Να προσπαθήσουν μάλλον να γίνουν και αυτοί ακόμα καλύτεροι. Όσο προσπαθούμε και εμείς να βελτιώσουμε την εικόνα μας σαν ομάδα, να προσπαθήσουν και αυτοί το ίδιο. Όσο δεν υπάρχει τιμωρία όμως και για αυτούς, δεν γίνεται. Ναι, εντάξει, γίνεται σε άλλα κομμάτια. Ναι, εδώ διαβάζουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, πότε βγαίνει η πειθαρχική. Ποδοσφαιριστές. Εντάξει, σίγουρα έχουν κάνει κάποια πράγματα οι ποδοσφαιριστές. Αυτό, Βασίλη, υπάρχει και σε, μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Βλέπουμε τώρα. Ναι, αλλά στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα βλέπουμε ποινές στους διαιτητές. Βλέπουμε διαιτητές οι οποίοι μπαίνουν στο ψυγείο. Υπάρχει πειθαρχική επιτροπή. Απλά δεν ανακοινώνεται. Πουθενά στον κόσμο όμως αυτό που υποφώτισε, ότι έχουν πειθαρχική επιτροπή, δεν ανακοινώνεται. Μία πρόταση όμως είχα κάνει και πέρυσι το καλοκαίρι, εγώ στο Σύλλογο των Διαιτητών, είναι πώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και τι ερασιτέχνες είμαστε. Κάνουμε μια προετοιμασία 40 ημερών. Γιατί να μην μπαίνουν σε μια ίδια διαδικασία και όλοι οι διαιτητές να περάσουν από 10 φιλικά παιχνίδια υποχρεωτικά και αμυσθεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Όλοι εδώ πέρα είμαστε, ή μάλλον το μεγαλύτερο ποσοστό, αν μιλάμε όλοι, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν παίρνουν χρήματα. Να προετοιμαστούν το καλοκαίρι όπως προετοιμάζονται και οι ομάδες. Υπάρχουν, από ό,τι ξέρω εγώ, επειδή ξέρω και προσωπικά κάποιους, έχω δει ότι έχουν φύγει και από το Ρέθινο, έχουν πάει για τεστ πάνω. Δηλαδή τώρα πρόσφατα που ήταν το τεστ της Χαλκίδας, ναι. Είχαν πάει διαιτητές ρυθμιώτες. Ο Νίκος εννοεί, από ό,τι κατάλαβα, 30, 35, όλοι αυτοί το 40 ημέρο που κάνουν. Είμαστε και εμείς στη διαδικασία της προετοιμασίας, να είναι και αυτοί. Γιατί να είναι στο σπίτι του ο κάθε φοιτητής και μετά να κατέβει εδώ να πάρει το χαρτζιλίκι του. Λέω τώρα εγώ. Και ο κάθε διαιτητής που βλέπουμε αρκετά φιλικά να γίνονται, να εννοείς να είναι σαν φιλικό κομμάτι και αυτοί να προετοιμάζονται μέσω με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, αυτό έχει ακουστεί και από πολλούς αυτό που λες τώρα, Νίκο, και γίνεται. Δηλαδή, στις κουβέντες που γίνονται έξω στο Ρέθινο είναι γνωστές. Και έχει γίνει και αυτή η πρόταση σε κάποιους. Εντάξει, αυτό δεν είναι βέβαια. Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση. Εμείς μπορούμε να κάνουμε προτάσεις. Ακριβώς. Και μέσω της εκπομπής εδώ μπορούμε να την ακούσει. Την ακούν μάλλον οι αρμόδιοι. Μας ακούνε οι αρμόδιοι. Συγγνώμη. Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι αν έχεις μια αξιοπιστία απέναντι στους διαιτητές, δεν θα είναι κανείς από εμάς έτσι. Προκατηλημένος, να το πω έτσι, μας παίζει ο τάδε, όχι αυτός μπορεί, όχι αυτός δεν μπορεί. Δηλαδή να υπάρχει μια καλή εικόνα και για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μέρος του παιχνιδιού. Ξαναλέω, χωρίς διαιτητή μπορεί να γίνει παιχνίδι. Μπορεί να γίνει. Είναι πρωταγωνιστές. Αυτό ακριβώς. Και θα ήθελα να είναι σε ένα καλό επίπεδο, δηλαδή να διεκδικήσουν και αυτοί την παραπάνω προβολή τους, ξέρω εγώ, στα παραπάνω πρωταθλήματα, με αξιοκρατία βέβαια. Και να προσπαθήσουν και αυτοί όσο μπορούν με τις ομάδες το ίδιο. Δεν γίνεται να μένεις πίσω να σφυρίζεις από τη σέντρα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ναι. Και πιστεύεις ότι αν με αυτόν τον τρόπο, αν είναι αυτό που πες πριν, να γυμναστούν καλύτερα για αυτά, πιστεύεις ότι θα μειωθούν και τα λάθη, παράδειγμα. Μα φυσικά. Αν η φάση είναι στη μικρή περιοχή και εσύ κοιτάς από την κλειδαρότρυπα, από τη σέντρα, να δεις τι έγινε και τι δεν έγινε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Υπάρχουν κυλέσμαν, δεν παίρνουν αποφάσεις. Κυλέσμαν όμως. Έτσι, εγώ είχα τύχει σε πολύ πρόσφατο παιχνίδι, ας μην πω τώρα σε ποιο. Εμείς λέμε λοιπόν το να υπάρχει καλύτερη. Μια καλύτερη εικόνα στους διαιτητές. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς. Και στους επόπτες. Δηλαδή, οι επόπτες σας παίρνουν φάσεις απάνω τους. Αλλά θα ήθελα να έχω αξιοπιστία κάθε φορά. Εγώ δεν ξέρω ποιος με παίρνει κάθε Κυριακή. Δεν με νοιάζει. Θα ήθελα κάθε φορά αυτό που θα βλέπω να μην ασχολούμαι καθόλου. Μπορεί να περνάει απαρατήρητος. Να παίζει ό,τι βλέπει. Για όλες τις ομάδες αυτό θέλω να ισχύει.
Και αυτό και με τις κίτρινες κάρτες είναι καλή σκέψη. Και καλή πρόταση. Εντάξει, μπορούμε να πούμε πολλά άμα κάτσουμε να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να μην με νοιάζει ποιος διαιτητής μας παίζει ή το οποιοδήποτε μάτς και να περνάει παρατήρητος. Και όχι να είναι πρωταγωνιστής ο διαιτητής. Πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι ποδοσφαιριστές. Ωραία. Για να προλάβουμε και το χρόνο. Ένα μικρό σχόλιο για το πρόγραμμα αυτό που είπαμε. Την άποψή σου για εκείνη την περίοδο μπορεί να. Σίγουρα σε μια ομάδα η οποία, για όλες τις ομάδες που οι οποίες είναι ερασιτεχνικές, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε τρελές απαιτήσεις από τα παιδιά. Πραγματικά υπάρχουν προβλήματα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πόσο μάλλον τώρα που θα ζητάμε από τα παιδιά Τετάρτες Κυριακές να ανταπεξέλθουν σε πράγματα έτσι πιο δύσκολα για αυτούς στην καθημερινότητά τους. Φυσικά υπάρχει ανοχή, φυσικά θα υπάρχει συζήτηση και θα προσπαθήσουμε σε όλο αυτό το διάστημα. Εμείς έχουμε μια αντίστοιχη εμπειρία πέρυσι με τα πάλι Τετάρτες Κυριακές, το ξαναπεράσαμε. Υπάρχουν κάποια παιδιά που το έχουν, κάποια άλλα δεν το έχουν περάσει. Εντάξει, πρέπει να υπάρξει μια έτσι, ανταπόκριση από όλους μας να περάσει αυτό το κομμάτι. Θα είναι το ίδιο επίπονο για όλες τις ομάδες, εντάξει, δεν το συζητάμε. Μέσα από τη σωστή δουλειά, νομίζω, καλή διαχείριση του εκάστοτε υλικού που έχουν οι ομάδες, νομίζω θα περάσει και αυτή η ιστορία. Ωραία. Έχεις και μια μεταγραφή, τη μασκότα. Άμα ζωριστείς μπορεί να βάλεις τη μασκότα. Πάμε και στον Λευτέρη τον Ψυχουντάκη. Μας μιλήσει για τον Αστέρα. Για τον Αστέρα. Ναι, γενικά την άποψή σου για τον Αστέρα, για το να με τις εκλογές, όλα αυτά τα παιχνίδια, το ένα πάνω στο άλλο. Εντάξει, νομίζω πως ο Αστέρας είναι, συγγνώμη, είναι λίγο πιο χαλαρός όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες. Απλά θα βρει το κύπελο μπροστά του. Και ένα μικρό σχόλιο για τη διαιτησία που εσύ για πρώτη φορά. Έχει και μετά από πολλά χρόνια εμβόλυμο από το 15 λεπτό. Για τον Αστέρα, για την ομάδα μου. Εμείς σίγουρα αυτό που θα κάνουμε, σίγουρα είμαστε πιο, ας το πούμε, πιο χαλαροί στις θέσεις μας πρωταγωνιστούν. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Εμείς σίγουρα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο γύρο σίγουρα να είμαστε ακόμα περισσότερο και πιο έτοιμοι, πιο ανταγωνιστικοί. Δηλαδή η προσπάθεια σίγουρα δεν τελειώνει εδώ. Δεν σημαίνει κάτι το οποίο, επειδή μπορεί να είμαστε μακριά από την πρώτη θέση, ότι σταματάμε. Όχι, κάθε παιχνίδι από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο το παίζουμε για να κερδίσουμε. Έτσι. Και για το καλύτερο για μας, γιατί όπως είπαμε είναι πολλά παιδιά νεαρά στην ηλικία, το οποίο είναι πολύ σημαντικές παραστάσεις αυτές. Από εκεί πέρα για τους διαιτητές, θα συμφωνήσω απόλυτα και με τον Μιχάλη και με τον Νίκο. Και όσο είναι αυτό που είπε ο Αγορίνος για τις κάρτες, έχει δίκιο μένα, αλλά είναι μία μεριά. Δηλαδή αυτό είναι από τη μεριά των ομάδων που είναι πιο χαμηλά. Τι κάνουμε τις ομάδες που είναι πιο ψηλά? Δηλαδή οι ποδοσφαιριστές που πρωταγωνιστούν θα πρέπει να τρώνε κλωτσίες για να... Όχι, δεν τον νόσω σε αυτό το επίπεδο. Σίγουρα, απλά, σίγουρα, είπες μια άποψη που είναι πολύ σωστή. Είναι τοπικό, είναι ερασιτεχνικό, εδώ οι ομάδες είναι πιο κάτω. Είναι μια άποψη που θεωρώ ότι για το ρόστερο του υπάρχει. Ναι, μόνο είναι μια άποψη που θεωρώ ότι υπάρχει, δεν το λέω ότι το λες, είπες την άποψη που υπάρχει. Ναι, ναι. Λέω όμως ότι για αυτούς που το αποφασίζουν αυτό, θα πρέπει να σκεφτούν και την άλλη πλευρά. Τα παιδιά πρωταγωνιστούν να προφυλάξουν και αυτούς. Όχι μόνο τις ομάδες που μην τυχόν γυαλίσουν. Έτσι. Ωραία. Πάμε στον Αλέξη. Εγώ για τους διαιτητές, όπως μας λέει και ο προπονητής μας, να μην ασχολούμαστε μέσα στο παιχνίδι. Και έτσι καλό είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές να μην ασχολούμαστε τόσο απλά. Όπως είπανε και οι δύο προπονητές έχουν δίκιο. Καλό είναι και αυτοί να μας σέβονται λίγο, όπως προσπαθούμε και εμείς να τους σεβαστούμε στο παιχνίδι μας. Να μας προστατεύουν ίσως περισσότερο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Εντάξει, και αυτοί κάνουν λάθη, και αυτοί ίσως κάποια παιδιά είναι άπειρα. Έτσι και εμείς έχουμε μικρά παιδιά που πρέπει να προστατευτούν. Και είναι καλό και αυτό με τις κάρτες να γίνει. Και έτσι θα είμαστε και πιο ασφαλείς εμείς και θα είναι και πιο σωστό το παιχνίδι. Ωραία. Ιωσήφης, να μας φύγει άποψή του και αυτός πάνω στο... Καταρχάς, η ερώτηση ήταν για τις εκλογές. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και το να απαντήσουν σε αυτό όμως είδες πως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αμέσως από αυτό ξεκινάνε όλοι. Θα μιλήσω πρώτα για τις εκλογές που λέτε. Είναι καθαρά θέμα προπονητή πώς θα διαχειριστεί το κομμάτι αυτό. Φυσικά πρέπει να υπάρχει rotation και γι' αυτό θα γίνουν και οι μεταγραφές που είπε και ο Νίκος, θα κοιτάξει οι μεταγραφές. Τετάρτη Κυριακή
είναι δύσκολο και ο καθένας πρέπει να κοιτάξει και, το, και τον εαυτό του να είναι καλά, να, να ανταπεξέλθει στο, σε αυτό το δύσκολο πρόγραμμα. Θα περάσω στους διαιτητές και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μιχάλη, τον προπονητή του Άρη, γιατί και εμείς δουλεύουμε και σκιζόμαστε στο γήπεδο μερικοί. Έτσι πρέπει να κάνουν και οι διαιτητές, να, και αυτοί να εργάζονται, να ανταπεξέλθουν στο επίπεδο το δικό μας και, και σε φυσική κατάσταση και στη διορατικότητά τους, δηλαδή να βλέπουν καλύτερα, ώστε να μην έχουμε παράπονα και να έχουν και, αυτές, να έχουν και αυτοί καλύτερες επιλογές μέσα στο γήπεδο, να βλέπουν όλο το κομμάτι, αν μην υπάρχουν παράπονα γενικά. Ωραία. Ωραία. Ας αλλάξουμε λίγο. Η ώρα είναι και 56, εντάξει, έχουμε χρόνο. Έχουμε πρόβλημα. 4 λεπτά για να κάνεις το κομμάτι που ξέρεις πραγματικά. Σαν αγόρινος, ξέρεις, να διασκεδάσεις τον κόσμο. Θέλω να ρωτήσω τους παίχτες, όχι τους προπονητές, γιατί οι προπονητές σίγουρα θα μου πούνε άλλα. Λοιπόν, εγώ πώς θα απαντήσω? Όχι. Παίξτε ο προπονητής, δεν μετράς. Εγώ σαν ποδοσφαιριστής θέλω να πω ότι ο προπονητής μας κάνει πάρα πολύ και ότι εργάζεται πάρα πολύ σκληρά για εμάς. Δεν είναι για τοπικό, είναι για μεγάλες κατηγορίες. Δεν λες, βάζεις στους ποδοσφαιριστές σου πριν από αγώνα, τώρα που πήρες το λόγο, βάζεις, έχεις κανόνες, δηλαδή πριν το μάτς. Παλιά θυμάμαι εγώ, όχι εγώ προσωπικά. Ωράριο, πες γιατί είναι. Περίμενε, γιατί εμένα με αφήνανε πάντα free προπονητές, δεν είχαν πρόβλημα. Για πώς ρε, εκτός εκαοκάλας. Λοιπόν, εσύ βάζεις ωράριο στους ποδοσφαιριστές σου πριν από μάτς? Εντάξει, εννοείται. Τι ώρα? Εννοείται ότι δύο μέρες πριν το μάτς, ότι αλλάζουν τα ωράρια. Δύο μέρες πριν το μάτς? Δύο μέρες, ναι. Εσύ, Λευτέρη, έχετε ωράριο? Εμείς έχουμε και πρέπει να έχουμε, είτε μας το πει ο προπονητής μας είτε όχι, έτσι. Ο καθένας που ασχολείται με το αθλητισμό γενικότερα. Κάποια δηλαδή, παιδιά μπορεί να δουλεύουν όμως. Ξέρουμε ότι... Άλλο το αν είναι για θέμα επιβίωσης και εργασίας, ας το πούμε έτσι. Να. Αλλά αν μιλάμε ότι υπάρχει δυνατότητα να επιλέξεις το αν θα βγεις ή όχι. Βέβαια, το σωστό είναι να μην βγεις. Όταν να... έχεις ένα μάτς την επόμενη μέρα, είναι να μην βγεις. Εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα. Εσύ πήγες από τις 10 ώρα για ύπνο. Όταν έχεις μάτς. Λοιπόν, μας πήγε ο Αλέξης λίγο. Ξέρω ότι ο coach ο Μιχάλης είναι πιο ελαστικός σε αυτά τα θέματα. Εσάς πρέπει να σας αφήνει τουλάχιστον με τις 1 ώρα. Δεν είναι μόνο θέμα coach, είναι και θέμα διοίκηση. Έχετε και τη διοίκηση. Βέβαια. Εντάξει. Και εμείς είμαστε νωρίς. Καλή ζωή, αν δεν έχουμε κάνει καλή ζωή, θα φάνει και μέσα στο γήπεδο. Σίγουρα, ναι. Εννοείται αυτό. Οπότε, ο καθρέφτης του κάθε ποδοσφαιριστή είναι το γήπεδο. Coach, Μιχαλή, αν δεις ποδοσφαιριστή εσύ μετά τις 11 η ώρα, εκτός, πριν από μάτς, τι κάνεις? 11 είναι νωρίς. Καταρχήν αποφεύγω να τον δω. Καταρχήν 11 είναι νωρίς. Νομίζω και κάνεις ότι... Φίλε, τι ώρα θα πάνε για ύπνο? Ο μάτς έχουν... Νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά συνείδησης. Δηλαδή όσο και να λέμε εμείς οι προπονητές ή ο καθένας να επιβάλλουμε στον κάθε παίχτη ωράρια και ιστορίες, αν δεν μιλάμε για επαγγελματίες, είναι καθαρά θέμα συνείδησης. Εδώ τα παιδιά έχουν δουλέψει επαγγελματικά, ξέρουν. Δεν μπορείς να επιβάλλεις στον παίχτη να του πεις 10 η ώρα θα πας στο σπίτι σου για ύπνο, αν δεν το θέλει. Θα βρει τον τρόπο να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Το θέμα είναι να το σκέφτεται από μόνος του, ότι πραγματικά 1-2 μέρες πριν το παιχνίδι πρέπει να ξεκουραστεί, να είναι έτοιμος, να κοιμηθεί νωρίς και όλα τα συναφή που χρειάζεται, έτσι. Τώρα, όσο και να θέλουμε να πιέσουμε καταστάσεις, είναι ερασιτέχνες. Κάποια παιδιά, αυτό που λέμε, δουλεύουν τη νύχτα. Εκεί τι να πούμε? Μην πας να δουλέψεις. Οι άλλοι πάνε και τους κάνουν παρέα γιατί... Είναι φίλοι, γιατί να μην χαλάσουμε το κλίμα λοιπόν το καλό που έχουμε, οπότε πέφτουμε σε τέτοιες φάσεις. Πας και εσύ? Εγώ σου λέω αποφεύγω να τους βλέπω, κατάλαβες, οπότε... Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση που έχω να κάνω εγώ προσωπικά... Η απάντηση είναι πολύ ναι, όχι, ναι, όχι. Για να προλάβουμε. Δεν υπάρχει ο Άρης στο πρωτάθλημα, ο Άρης Ρεθύμνου, δεν υπάρχει σαν προπονητής. Ποιο είναι το φαβορί στο φετινό πρωτάθλημα? Ναι. Δεν υπάρχεις εσύ καθόλου? Πραγματικά, επειδή
και με το στοίχημα δεν τα πάω καλά. Χάλια, μιλάμε, δεν πιάνω τίποτα. Δηλαδή δεν μπορώ να πω μια πρόβληψη τώρα. Ό,τι και να πω θα βγει το ανάποδο. Νομίζω ότι. Έτσι έχει δει λίγο καλύτερε ομάδε. Η κάθε ομάδα και από τι τρει έχει τη δικιά τη δυναμική, τα δικά τη χαρακτηριστικά. Πραγματικά μιλάμε για ομάδε ισοδύναμε. Είδα το παιχνίδι με το Εθνιακό Ζωνιανά. Είδα το παιχνίδι με το Πέραμα. Είδα αυτά τα παιχνίδια. Τι έχω δει τι ομάδε στα αναμεταξύ του ντέρμπι. Νομίζω ότι η κάθε ομάδα έχει δικά τη χαρακτηριστικά. Και είναι όποια πρόβλεψη και να πούμε παρακινδυνευμένη. Όποια ομάδα, αυτό έχει διάρκεια, έχει μια σταθερότητα στην πορεία της στο δεύτερο γύρο. Η διαφορά, η βαθμολογία δεν είναι μεγάλη, είναι μια νίκη στην ουσία. Νομίζω ότι αυτή θα καταφέρει να τερματίσει πρώτη. Δεν μπορώ πραγματικά να δώσω πρόβλεψη. Ωραία. Νίκο, δεν υπάρχει ο Ερυθμιακός στο πρωτάθλημα, δεν υπάρχει εσύ προπονητής πουθενά. Ποιος είναι το φαβορί? Χωρίς εσάς. Αυτό είναι. Πώς το λένε, παγίδα. Όχι, πώς βλέπεις σε πέρα. Δεν μπορεί να πεις κάτι, πραγματικά. Επιβεβαιώνει το Φώτης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, θέλω να σας χρησιμοποιήσω. Βάσει όμως κινήσεων, βάσει μεταγραφικών στόχων, γιατί δεν έχουν τελειώσει, αυτή τη στιγμή το προβάδισμα το έχει το Πέραμα. Ωραία, απάντησε. Όλα τα άλλα όμως. Κάτι πήγες να πεις για πες το. Θα σου πω με το πρωτογύρο σου Λευτέρη για να δω τι θα απαντήσει ο Λευτέρης. Εγώ θα συμφωνήσω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει φαβορή. Είναι οι τέσσερις φαβοροί και καθαρά θα κριθεί στο βάθος που έχει κάθε ομάδα και πώς θα διαχειριστεί το υλικό της. Πότε θα ξεκουράσει τους παίχτες, γιατί θα υπάρχει Τετάρτη Κυριακή. Αν θα ξεκουραστούν κτλ. Αλλά ποια ομάδα θα φτάσει πιο καλά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε αυτό το τομέα νομίζω ότι θα τα καταφέρει στο τέλος. Συν να έχει και τύχη, γιατί τύχη χρειάζεται το ποδόσφαιρο. Φαβορεί μέχρι τώρα? Φαβορεί μέχρι τώρα, σου απάντησα. Φαβορεί, ομάδα θέλω. Αυτές που έχεις δει στον πρώτο γύρο. Θεωρώ ότι.